καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με τους προχωπινό καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπαραγωγισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπνα στα ενεχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από εδώ της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια θετικιά, μια κρυστάλλινη, μια ατόφια ζουμουσάδα. Ελάτε. Ελάτε, ελάτε, κοπιάστε, κοπιάστε. Να πω σε μπαμπαδομαμάδες ότι τώρα μπορούν να αφήσουν το παιδί τους να πάει στην τάξη, γιατί πολλοί μου λένε, ξέρεις, άμα δεν ακούσουμε το μακρινάρι, άμα δεν ακούσουμε το γλωσσοδέτη, άμα δεν ακούσουμε το σουξουμούξου, το 100% καταπληκτικό φωτσού μοροκοπίδινο καψούριδες, δεν παίρνουν τα παιδιά στην τάξη. Τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Απομακρύνετε τα παιδιά εξ' όλα από τα ραδιόφωνα, διότι θέλοντας και εμείς, δεν γίνεται να μην μπούμε σήμερα για αυτά που έγιναν χθες στο Περιστέρι. Όχι, δεν γίνεται. Να μην πούμε, θα πούμε, εννοείται ότι θα πούμε. Και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Έχω την Αμαζόνα σήμερα, της κονσόλας. Αναστασία, ωραίο. Ωραίο θέλει το Αμαζόνα. Θα το κρατήσουμε, το γουστάρεις. Το έχεις, δικό σου, franchise, πάρτο. Λοιπόν, έχω την Αμαζόνα πίσω την κονσόλα. Αν και δεν θέλεις να μάθεις από πού προέρχεται η λέξη. Πρόσεξε, οι Αμαζόνες ήταν πολεμίστριες. Σωστά. Μαζός είναι το γυναικείο στήθος. Μαζική αδένες. Αμαζόνα ήταν αυτή η οποία, επειδή βάζανε χιαστή το σπαθί τους, έκοβαν το ένα του στήθος για να μπορούν να βάζουν το σπαθί χιαστή. Άρα μονόβιζη. Σε καμία περίπτωση δεν είσαι τέτοια. Αλίμονο, ούτε ποτέ να μην σου συμβεί, πουλάκι μου, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Απλά κρατάμε από το Αμαζόνα τι, το. Το Αμαζόνα δεν σου κάνει κάτι πολύ περήφανο, κάτι πολύ, ρε παιδί μου, αρχοντικό κτλ. Αυτό θα κρατήσουμε εμείς. Ξέχασε την ετυμολογία της λέξης. Έχω λοιπόν Αναστασία πίσω από τα μπλιμπλίκια. Εδώ είμαστε, τσάτς πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε και σήμερα να δούμε τι συνέβη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ένα πολυτάραχο, ένα γεμάτο, ένα πολύ πλούσιο σε γεγονότα, σε φάτσες, σε μορφές, σε περιστατικά, σε αποτελέσματα, σε σπουδαίες νίκες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και βέβαια όλα όσα συνέβησαν θα τα δούμε εδώ. Έλατε στην παρέα μας, κοπιάστε. Και που έχει έξω κρύο, ρε παιδιά. Εντάξει. Κάπου Νοέμβριος. Δηλαδή, αν δεν κάνει, τι θα γίνει. Να αρρωστήσει τελείως η φύση. Να έχουμε 12 μήνες το χρόνο ζέστη. Πάει, πεθάναν όλα. Με ζέστη μόνο. Πρέπει να είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και το φθινόπωρο. Το καταργήσαμε. Έχουμε μόνο καλοκαίρι και χειμώνα. Να υπάρχει και το φθινόπωρο, το ενδιάμεσο, λίγο κρύο. Νοέμβρης είναι. Τελειώνει και ο Νοέμβρης. Λέμε, σπάσαμε την τριαντάρα πλέον για τα Χριστούγεννα. Είδατε αγιοβασίλειδες στις βιτρίνες. Είδατε χιονάκια. Να ανέβει λίγο η ψυχολογία. Αυτό είναι. Όλα είναι ψυχολογία, το έχουμε πει. Ο ίδιος άνθρωπος πάει να κλουτσίσει ένα κουτάκι μπύρας. Όπως είδα το γιο μου να τον κλωτσάει στην παραλία και ένιωσα συγκίνηση. Λέω, είναι αγόρι, τέλος, ρε παιδί μου. Φαίνεται. Δηλαδή, 100% φαίνεται ότι είναι πλασμένο γι' αυτό. Να ξεφεύγει από την πορεία του για να πάει να δει το κουτάκι της μπύρας και να πάει να το κλωτσίσει για κανένα τέταρτο να το κυνηγάει. Αυτό είναι. Εμείς με αυτά μεγαλώσαμε. Θα μου πεις τώρα αυτό, το βρίσκεις σε ηλεκτρονικό παιχνίδι. Όπου βάζεις τον πιτσιρικά στην κονσόλα να κυνηγήσει το κουτί μπύρας. Τέλος πάντων, έτερων εκάτερων. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και να συζητήσουμε. Να ξέρετε, έχω να δώσω και ξεχωριστό δώρο. Όσοι αγαπάτε και γνωρίζετε το καλό ψάρι, θα το εκτιμήσετε. Θα το εκτιμήσετε. Όσοι το αγαπάτε, γιατί μιλάμε για πολύ ξεχωριστό ψάρι, μιλάμε για το φαγκρί, το οποίο είναι πεντανόστιμο, είναι εκλεκτό. Δίνουμε σήμερα λοιπόν ένα φαγκρί ενός κιλού, καθαρισμένο, χωρίς λέπια, χωρίς βράχια, χωρίς εντόστια, τίποτα. Ένα φαγκρί. Να το ευχαριστηθεί, να το βάλετε, να το φτιάξετε, να το ευχαριστηθείτε στο σπίτι σας, να γουστάρετε από την ψαραγορά Αιγαίων. Εκεί όπου υπάρχει προσφορά. Από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη υπάρχει προσφορά. Δύο τσιπούρες 5,75 από 9,99 και δύο λαβράκια 8,25 από 13,99. Καθαρισμένα, είπα, όχι λέπια, όχι βράχια, όχι εντόστια, τίποτα. Αυτή είναι η προσφορά από Δευτέρα ως Πέμπτη. Δύο τσιπούρες 5,75, δύο λαβράκια 8,25. Και εμείς σήμερα δίνουμε ένα φαγκρί. Πέρα από το φαγκρί που δίνουμε, δίνουμε και ένα τριήμερο στις θερμές και δίνουμε και πέντε, ίσως να είναι οι τελευταίες, διπλές
για το Regency Casino. Γράψτε μου καζίνο δίπλα, γιατί την Πέμπτη έχουμε να πάμε να συναντήσουμε τη Λονδρέζα. Τη μόνη Λονδρέζα με την οποία δεν έχουμε ασχοληθεί, με την οποία δεν έχουμε έρθει σε περίπτυξη ποδοσφαιρική, εννοώ πάντα, διότι η Arsenal και η Tottenham ακόμα θυμούνται τι έκανε ο τεράστιος Πανθεσσαλονίκος αθλητικός όμιλος Κωνσταντίνου Πρωτών μέσα στα σπίτια τους. Μπήκε, τα άλωσε, μπήκε, άφησαν εξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη του στο μάτς το μεταξύ μας, το αναμεταξύ μας, με πολύ σπουδαίες εμφανίσεις. Αυτό θα πάμε να κάνουμε και την Πέμπτη. Θα είμαστε κι εμείς εκεί στο Ρίτζεσι, να κάνουμε κερκίδα, να κάνουμε χέρια, να δώσουμε πλουσιοπάροχα δώρα, υπέροχα, στο αμφιθέατρο Βεργίνα, με άφθονη μπύρα δωρεάν και στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, λίγο μικρότερη από το σκηνικό τείχος είναι, εκεί όπου μας υποδέχονται πάντα με ωραίο τρόπο. Δεν είστε υποχρεωμένοι σε καμία περίπτωση να μπείτε στο καζίνο να παίξετε. Είναι το χολ και είναι είσοδος ξεχωριστή για το αμφιθέατρο Βεργίνα, στις καναπεδάρες και στις τραπεζάρες, άρα μπορείτε να πάρετε μαζί σας και κάποιον που είναι κάτω από 21 τα χρόνια του. Πολλά έχουμε λοιπόν να πούμε, πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Μην ξεχνάτε, χορηγός πρώτης ώρας είναι και η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, που έβγαλε και ανακοίνωση ο άνθρωπος την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε πραγματικά κοσμοσυρωή. Προσέλευση στο κατάστημα της Electronet άνευ προηγουμένου. Και μου έγραψε ο Μάκης, ο Παμπουκίδης, η εμπιστοσύνη που δείχνεται στην επιχείρησή μας τιμά, ταυτόχρονα μας γεμίζει με ευθύνη και υποσχόμαστε να εργαστούμε σκληρά. Τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους, μόνο τα δώρα που δώσανε. Τι να πούμε. Και να ξέρετε ότι την Πέμπτη το πρωί κληρώνω ένα κλιματιστικό TCL. Βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ το Σάββατο απέναντι σε μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Τα είπαμε, η Ξάνθη πάντοτε είναι σκληρή. Είδατε και το παιχνίδι τους. Ποτέ τίποτα εύκολο μαζί της. Ποτέ δεν είχαμε. 0-0 το ημίχρονο, με χαμένη ευκαιρία από αυτά που δεν χάνει ο Μέγας Παστελωτής. Και το λέω εκεί που είμαστε με την πόλη παρέα και λέω, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι μόνο θα βάλει γκολ ο Αλεξάνδαρ, αλλά θα βάλει και ένα δύσκολο γκολ. Έχω πει και άλλες φορές, όλους τους ποδοσφαιριστές τους αγαπάμε, όλους. Σε κάποιους όμως πρέπει να σκύψουμε με ιδιαίτερο σεβασμό, διότι η παρουσία τους και μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλάζει όλη την ομάδα. Όταν λοιπόν αποφασίζει να μπει αυτός με το νούμερο 20 που έστελνε ψεύτικες εξετάσεις και ψεύτικες ακτίνες στη Βόλφσμπουργκ, γιατί είχε τέτοια καψούρα να παίξει τον ΠΑΟΚ. Όταν λοιπόν μπαίνει αυτός, ο κοντός, αυτός ο οποίος δεν το έχει τον μπόι, αλλά έχει τεράστια κλάση. Όταν λοιπόν μπαίνει ο Αντρέ, αρκούν μόλις 90-95 δευτερόλεπτα να πάρει την μπάλα και να τη στείλει εκεί που πρέπει. Με την προσποίησή του, τεμπεσίρι, γλυκύτατη σέντρα. Αυτό είναι ο Βιερίνια. Δεν ξέρω αν το νιώθετε εσείς, εγώ όταν είναι ο Βιερίνια μέσα στις τέσσερις άσπρες γραμμές, νιώθω τελείως διαφορετικά την ομάδα. Είτε έχει την μπάλα, είτε δεν την έχει. Είτε είναι πίσω σαν μπακ που ανοίγει το παιχνίδι με μια σαραντάρα μπαλιά, είτε όταν ανεβαίνει στη φυσική του θέση και είναι εκεί στην επίδυση σαν εξτρέμ και βγάζει μια τέτοια σέντρα ακριβίας όπως την έβγαλε στο κεφάλι του Πρίγιοβιτς. Για τον οποίο θέλω να πω σε λίγο. Θα τα προλάβω όλα να τα πω. Θα ανοίξουμε γραμμές εννοείται. Μετά να μιλήσετε κι εσείς. Ανοίξαμε και τον μπλιμπλί και γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί στην παρέα μας. Εκεί που 11.882 μέλη είναι κάθε μέρα μαζί μας. Είτε εδώ δίπλα που μπορεί να είναι ο ακρατής από το κέντρο, από την Τούμπα, από το Πανόραμα, από το Ρεόκαστρο, από την Κρίνη. Είτε από τη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ, τη Μόσχα, το Τορόντο, τη Βενεζουέλα. Σε κάθε άκρη του κόσμου. Πολύ μικρή παρένθεση θέλω να πω και πάλι για τον αθλητήριο, για το Zoom σου, για την ομάδα μας στο Facebook, για το group, πώς το λένε. Σελίδα δεν είναι, είναι άλλο η σελίδα. Τέλος πάντων για αυτό, για την ομάδα μας. Όταν μπαίνει σχόλιο και από κάτω αρχίζουν βρυσίδια, και μεταξύ σας και για αυτό που το έγραψε και τα λοιπά, φεύγει όλο το σχόλιο. Είμαι ξεκάθαρος. Δεν πάμε να φημώσουμε κανέναν, γι' αυτό και δεν έχω φίλτρο και είναι ανοιχτή και δεν είναι κλειστή η ομάδα. Ένα κουμπάκι πατάω
Και δεν ανεβαίνει κανένα σχόλιο να δεν το ελέγξουμε. Είναι ανοιχτή. Θέλουμε να, έχουμε, να έχετε ελευθερία λόγου. Όταν λοιπόν αρχίζει μπινελίκι από κάτω, βρυσίδι. Και μάλιστα με ακραίες εκφράσεις, δεν καθόμαστε όλη μέρα πίκο εγώ και οι τέσσερις διαχειριστές να σβήνουμε ένα-ένα το σχολιάκι, γιατί μπορεί να του καπνίσει καπιανού να το βάλει μετά από 5 ώρες. Εμείς θα κάτσουμε 5 ώρες εκεί να βαστάμε να πούμε στο, δίπλα στο αναλόγιο πότε θα βάλει όλο σχόλιο. Φεύγει όλο, παιδιά. Το λέω χθες γιατί ανέβηκαν σχόλια για το Open, γιατί σε πολλούς ή μάλλον σε κάποιους δεν άρεσε που άργησε να βγει ο ΠΑΟΚ και ασχολήθηκαν μισή ώρα με τον Ολυμπιακό και άρχισαν τα μπινελίκια και τα βρυσίδια. Ελεύθεροι να γράψετε την άποψή σας ότι δεν μου άρεσε αυτό, δεν έχουμε κανένα θέμα με το Open. Ούτε δουλεύουμε εκεί, ούτε θα δουλέψουμε, ούτε δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και φυσικά μπορείτε να πείτε την άποψή σας. Όμως από κάτω τον αρχίσουν τα μπινελίκια και τα βρυσίδια, από κάποιους μπήκαν τώρα να βρίζουν το Σαββίδι, δεν μου φαίνεται και τόσο ΠΑΟΚ αυτό. Ψάχνουν κάποιοι την ευκαιρία να μπουν να δημιουργήσουν ένα μπουμπούλα. Κλείνω την παρένθεση, το λέω για να προλάβω γκρίνιες γιατί με σβήσατε. Προσωπικά χθες δεν ήμουν εγώ αυτός που το έσβησα, αλλά έχουν τα παιδιά, οι τέσσερις διαχειριστές, το απόλυτο ελεύθερο. Όταν αρχίζει μπινελί και βρυσίδι, δεν θέλουμε βρυσίδια στη σελίδα μας. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Δεν γουστάρουμε για το οτιδήποτε, έτσι. Και έχω σβήσει ποσταρίσματα που συμφωνώ και 180% με τα ποσταρίσματα, αυτά. Και για ανθρώπους που δεν τους γουστάρω ούτε εγώ. Όμως πρέπει να προστατέψουμε την κατάσταση. Πες μου. Για το καζίνο βεβαίως και μηνύματα. Είπαμε. 5 θα δώσουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Χρόνια πολλά να πούμε. Στους Στέλιους, στις Στυλιανές, στους Στέριους, στις Στεριούλες, Στεριανοί. Σήμερα είναι μια γιορτή που είναι πιστεύω στη μέσα, στην, μέσα στη δεκάδα σίγουρα. Στέλιους, χθες, Κατερίνες. Κατερινούλες, να χαίρεσαι τη μανούλα σου, Αναστασία, τη γλυκιά σου, τη μανούλα. Τη συνομήλικη μανούλα, έτσι. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο πλέον. Κάνουμε κοληψία και τα κορίτσια που μας κάνουν κοσόλα θα μπορούσε να είναι κόρες μας. Έτσι είναι. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να είναι γυναίκες μας, έτσι, γιατί ξέρω φίλους που έχουν διαφορά μεγάλη ηλικία. Το πότε συγγεννημένη? 95. Μπορώ να λιποθυμίσω εκεί στη γωνία, να πάω λίγο. 95. Πήγαμε φαντάρι το 95. Ωραία μου! Γλυκιά μου Αναστασία. Λοιπόν, είδαμε πόσο αλλιώτικη λοιπόν είναι η ομάδα. Κλείνω την παρένθεση με την ομάδα στο Facebook. Είμαι αναγκασμένος κάθε τόσο να το λέω, γιατί δεν θέλω να νομίζω ότι σας βάζουμε λογοκρισία. Δεν είναι αυτό κατά αυτό το ποστάρισμα, είπαμε. Είναι αυτά που μπαίνουν από κάτω. Αλλιώς και για μας να πείτε και για τον οποιοδήποτε, ό,τι θέλετε. Λέω λοιπόν. Μπαίνει ο Βιερίνια, αλλάζει όλη η ψυχολογία. Ανεβαίνει όλη η ομάδα επίπεδο. Το πώς υποδέχεται την μπάλα. Αυτή η άνεση που έχει. Είδαμε τον Βιερίνια που θέλαμε. Η ξεκούραση το έκανε τόσο καλό. Μπήκε κεφάτος, μπήκε ορεξάτος, μπήκε με τρέλα. Τα κοντρόλ του, οι πάσεις του, όλα. Έναν που ξεχωρίζω. Λέω για το μάτς του Σαββάτου. Θα έρθω στα αύριο, να μην νομίζετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πω. Για αυτούς που μπαίνουν και τραμποκίζουν το διαιτητή και του κάνουν πέσιμο στο Περιστέρι. Περιμένετε, ένα, πρέπει να τα πούμε όλα, όλα. Δεύτερον, Πρίγιοβιτς. Δείτε λίγο στην αρχή κίνηση πώς βάζει το σώμα του στον γκολ, πού κοιτάνε τα μάτια του, πού είναι το κεφάλι του γυρισμένο και πού πηγαίνει η μπάλα. Ο άνθρωπος είναι άλλη κλάση. Ο άνθρωπος είναι center for που δεν είχαμε ποτέ. Θα πάμε πίσω στο Σαράφι για να βρούμε τέτοια γκολ. Μόνο έτσι μπορεί να μπει το γκολ. Δίνει τέτοια φάλτσα. Το ξαναλέω. Κοιτάει στα Μάλγαρα και η κεφαλιά πηγαίνει στη Νικήτη και στη Βουρβουρού. Αλλού. Όλο το σώμα, όλο το πώς τοποθετεί το κεφάλι του, λύνει το γόρδιο δεσμό, γιατί είπαμε, η Ξάνθη είναι μια σφιχτή ομάδα. Ο νούμερο 2 λοιπόν είναι ο Πρίγιοβιτς που ξεχωρίζω το Σάββατο. Ο τρίτος που όργωσε το γήπεδο και για μένα είναι μέσα στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων είναι ο Πιτσιρικάς ο Λιμνιός. Έχεις ένα μεγάλο προσόν παλικάρι μου που το έχουν ελάχιστοι ποδοσφαιριστές.
είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποκτήσει κανένας αν δεν το έχει από γεννησιμιού του. Και μιλάω για την έκρηξη, για την ταχύτητα μάλλον. Ή είσαι γρήγορος ή δεν είσαι. Όσο και να δουλέψεις μπορεί να μάθεις να εκτελείς καλύτερα φάουλ. Ναι. Μπορεί να μάθεις να έχεις καλύτερα μαρκαρίσματα. Ναι. Καλύτερη πάσα να χρησιμοποιείς το πόδι σου. Τα φάλτσα έτσι αλλιώς. Ναι. Την ταχύτητα, άντε να δουλέψεις λίγο την έκρηξη στο πρώτο ξεπέταγμα. Ή είσαι ταχύς ή είσαι γοργοπόδαρος ή δεν είσαι. Εσύ λοιπόν έχεις αυτό το χάρισμα. Εκμεταλλεύσου το. Μπουκάρισε, απόκτησε θράσος. Και αν μάθεις να τελειώνεις και τις φάσεις, τότε δεν θα σε έχουμε για πολύ καιρό εδώ. Προχθές κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ο Λιμιός. Σε μια φάση δε, γυρίζει εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Γυρίζει εκεί στο δεύτερο ημίχρονο και κόβει σαν να είναι στόπερ, σαν να είναι λίμπερο. 107,4. Και βέβαια χειροκροτείται από όλο το γήπεδο γιατί γύρισε σαν αμυντικός. Τέτοια λύσα, τέτοια αυταπάρνηση, τέτοια δίψα, τέτοια τρέλα θέλουν να βλέπουμε από όλους. Και βέβαια μέσα σε αυτούς τους διακριθέντες εννοείται το Μαουρίσιο, τόσο πολύ μας έλειψε, πόσο σημαντικός, θα του δώσει ιδιαίτερη όθηση, είναι εξαιρετικός σε εκτελέσεις, μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Τάκ την ακουμπάει ο Πέλκας και τη στέλνει ακριβώς όπως πρέπει, με φάλτσα, πολύ γλυκό το χτύπημα. Ο απαραίτητος Μαουρίσιο, ο κομβικός Μαουρίσιο στο πώς αναπτύσσει η ομάδα. Ιδιαίτερα σημαντικός. Και τι κάνουμε? Συνεχίζουμε εμείς. Εμείς συνεχίζουμε. 10 νίκες, μία ισοπαλία. Απέναντι στην Ξάνθη που ήταν αίτητη εκτός έδρας. Την τόσο δυσκολοκατάβλητη. Ξάνθη. Πρώτη εκτός έδρας ήταν αυτή. Και η ομάδα στο δεύτερο έπαιξε και καλούτσικα, έπαιξε και μπαλίτσα. Και το μυαλό μας τώρα είναι σε πρώτη φάση στη Λονδρέζα, στη Τζέλσι, που την Πέμπτη το βράδυ πάμε χωρίς κάποιο άγχος, εγώ θέλω να πω, να το ευχαριστηθούν αυτό. Να πάνε να παίξουν για τον εαυτό τους, θα τους βλέπει όλοι οι φίλοι, να γουστάρουνε. Συγκινητικός Βαρέλα που από το 10 παίζει με διάστρεμα και το βλέπει σε κάθε φάση να σφίγγει τα δόντια. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να πει στο 11, ψ, μαγκά, βγάλε με, πονάω, δεν διακινδυνεύω, σε παρακαλώ να πάθω καμιά υποτροπή και να μείνω κανένα μήνα έξω. Έμεινε μέσα. Γι' αυτό σε γουστάρουμε, ρε μπιστ. Γι' αυτό σε γουστάρουμε. Γιατί βγάζει συνέστημα. Και το βλέπεις κλαίει πάνω στο φορείο μετά. Πάνω στο αμαξάκι, να πούμε, το που έρχεται για να το βγάλει έξω. Γιατί είναι τρελαμένος που δεν μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει. Τέτοιους θέλουμε, τέτοιους θέλει όλος ο κόσμος να βλέπει. Και όταν μπαίνεις, να τα δίνεις όλα. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι που μας... Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, η ομάδα να συνεχίζει. Και καθόμαστε μετά την άλλη μέρα και έρχομαι στα χθεσινά. Α, ξέχασα να πω ότι σε πρώτη φάση, το Σάββατο η ΑΕΚ σμπρώχνεται σκανδαλωδώς για μία ακόμα φορά, η χάρτινη. Αλλά όπως είπαμε, ό,τι χάρτινο καταραίει με θόρυβο, με πάταγο και με πολύ κλάμα και πόνο από μέρους τους. Γι' αυτό έχουν γίνει άνω κάτω τώρα και πήγε... Και ο Μελισανίδης, ο οποίος είπε αυτό που λέμε όλο τον καιρό, λέει κάποιοι από εσάς θα έπρεπε, λέει, να πληρώνετε για να παίζετε στην ΑΕΚ και όχι, λέει, να πληρώνεστε. Αυτό είναι το όνειρό του. Πολύ κοντά είναι πάντως, έτσι να ξέρεις. Δηλαδή με τους μισθούς που τους προτείνεις με τα συμβόλαια κτλ. Αυτό είναι το όνειρό του. Να πληρώνουν για να παίζουν στην ΑΕΚ και όχι να τους πληρώνει. Μόνο αυτός θα μπορούσε να το πει. Και βέβαια ακυρώνεται ένα πεντακάθαρο γκολ του Πανετολικού. Οι Έλληνες διαιτητές. Πεντακάθαρο γκολ του Πανετολικού. Offside τον γκολ της ΑΕΚ. Σκανδαλωδώς. Οι δύο επόπτηρες δίνουν ό,τι να είναι. Οι δύο κοπέλες. Τα ίδια θα λέγαμε και αν ήταν άντρες. Μην ψάχνετε να βρείτε κανένα φαλοκρατικό σχόλιο. Τα κάναν μαντάρα. Τα δύο κορίτσια. Με τις κοτσίδες και με τα σημαίακια. Μαντάρα. Σμπρόξιμο. Χωρίς φραγμό, χωρίς τσίπα στην ΑΕΚ. Μην τυχόν και απομακρυνθεί. Την ΑΕΚ την αποχαιρετήσαμε.
για το πρωτάθλημα, να ξέρετε, ο αντίπαλός μας φέτος είναι άλλος. Και είναι αυτός που χθες μπήκε στο Περιστέρι και επειδή βρέθηκε πίσω στο πρώτο ημίχρονο με ένα γκολ του Κουλούρη που εξακολουθεί και παστελώνει το παιδί και να είναι καλά, χαλάσανε τον κόσμο στο ημίχρονο. Τι ο Καραπαπάς μέσα, τι ο Μοντέστο μέσα, στον Ευαγγέλου. Καταλάβατε γιατί θέλουν Έλληνα διαιτητή. Καταλάβατε γιατί θέλουν Έλληνα διαιτητή σε αυτά τα ματσά. Γιατί δεν ήταν κανένα Σουηδό, κανένα Άγγλο, κανένα Γερμανό. Σιγά μην του λέγανε και καμία κουβέντα στο ημίχρονο. Εν τω μεταξύ, δεν καταλαβαίνω γιατί τέτοια αγανάκτηση από του γάβρου στο ημίχρονο. Τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Τι έγινε. Δηλαδή, για ένα λάθο γύρισμα, χάλασαν τον κόσμο. Τι πρέπει να πούν όλε οι ομάδε. Τι πρέπει να πούμε όλοι οι υπόλοιποι που σφάζατε τον κόσμο στα γήπεδα. Με τις διαιτητικές σας, με τα εγκλήματά σας για πάνω από 20 χρόνια, τι πρέπει να πούν όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή. Που μπαίνετε μέσα στο γήπεδο και κάνετε πέσιμο. Υπάρχει αθλητικός αγγελέας, κύριε Σιμιτζόγλου, μόνο στις δικές μας περιπτώσεις είστε τόσο ευαίσθητος. Είδατε τι έγινε χθες. Και βέβαια μπαίνει άλλος Ευαγγέλου, τρομοκρατημένος στο δεύτερο ημίχρονο, 90-10 πέσει στον Ολυμπιακό, κλωτσάει ο Σισε, ενώ έχει φύγει μπάλα τον Κουλούρη, κόκκινη κάρτα πουθενά. Ένα απέναντι που είναι και δεν είναι, φυσικά δεν το δίνει, εννοείται. Μια πολύ αυστηρή κάρτα δεύτερη πετάει έξω τον παίκτο Ατρομήτου και τον αφήνει τον Ατρόμητο να παίζει σχεδόν ένα ημίχρονο με 10 παίκτες και βέβαια στο τέλος η φάση που όλοι εχθές είπαν ότι είναι offside. Αλλά και από πάνω να βγουν και να λένε σφαγή, αυτά βγήκε ο γάτας πάλι, αυτός ο γάτας. Τον κατακριούργησαν, λέει, τον Ολυμπιακό, τον έσφαξαν και αυτά. Λέτε ρε παιδιά. Απλά η χθεσινή φάση, το χθεσινό σκηνικό στον Ατρόμητο μας αφυπνίζει για μία ακόμα φορά να είμαστε σε εγρήγορση. Να ξέρετε, θα κάνουν έσχη προκειμένου να μην χάσουν το πρωτάθλημα. Θα κάνουν έσχη. Να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Δεν έχουν Θεό κανένα. Δεν έχουν κανένα φραγμό ηθικό. Δεν έχουν καμία στολή. Καμία. Τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν θα το κάνουν για να μην τους πάρουν το πρωτάθλημα. Γιατί βλέπουν τον ΠΑΟΚ να καλπάζει, περιμένουν το στραβοπάτημά του, σου λέει πού θα πάει, τι θα γίνει. Και εμείς έτσι σοβαροί. Τόπο Πέλκας χθες. Τόπο Πέλκας. Κάθε μάτς, 1-1 τα παιχνίδια. Μου άρεσε πώς μιλάει ο Πέλκας. Όριμος. Σαν είναι 33 χρονών, με το μυαλό μες στο κεφάλι του, μετρημένος στον πληθυντικό, κύριε Γιώργο το Δόνη, μου έκανε εντύπωση μικρά πραγματάκια, βλέπεις αν ο άλλος είναι προσγειωμένος. Φοράς το περιβραχιόνιο, ξέρω ότι δεν περνάς καλή φάση τώρα, το βλέπουμε όλοι ότι είσαι νευρικός, δεν σου βγαίνουν τα πράγματα. Σ' αγαπάμε και σε στηρίζουμε. Εμείς εκεί τρελαινόμαστε όταν βλέπουμε τον παίκτη να μην προσπαθεί ή να κάνει του κεφαλιού του. Και έτσι λοιπόν, είδαμε χθες, με το έτσι θέλω, ο Γαύρος να φεύγει με νίκη από το Περιστέρι. Με το έτσι θέλω, με ανύπαρκτα φάουλ, σφυριγμένα, με σμπρόξιμο, χωρίς κανένα φραγμό, θα το πω, εξόφθαλμο, ξεδιάντροπο, συχαμερό. Το πρώτο φάουλ δίδεται στον Ατρόμητο στο 80, συνέχεια έξω από την περιοχή, με μαϊμουδένια πεσήματα του Φουρτούνη, δεκαετίας 90 από Γιαννακόπουλο και Τζόρτζεβιτς. Με πινελίκια συνέχεια στους παίκτες, στους άλλους, οι παίκτες του Ολυμπιακού, το Ρωσίδης. Ρε το Ρωσίδη, την καράφλα σου δεν τη σεβάστηκες που είσαι να πούει 40 χρονών και πας να κολλήσεις τα τελευταία αίσθημα. Και ανοίγεις το στόμα, σου και είναι οχετός απέναντι στον Χατζή Σαΐα. Αυτό λοιπόν, και σήμερα διαβάζουμε παλικαρίσιο, διπλό και τέτοια. Το νου μας όσο ποτέ άλλοτε. Αυτή είναι ο εχθρός μας, ο ποδοσφαιρικός. Αυτή είναι που θέλουν με κάθε τρόπο, ενώ είναι μέτρη, διαφωνώ ριζικά, καθέτος και οριζοντίως, με τον κύριο Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος χθες, στην καινούργια αθλητική εκπομπή, εκθίασε αμέτρητες φορές. Ο Ολυμπιακός παίζει το ωραιότερο ποδόσφαιρο. Ρε Ντέμι, ποιο ωραιότερο ποδόσφαιρο. Μας δουλεύεις. Τώρα, στα του Open,
Είχαμε πει, θα πάω σε διάλειμμα, είχαμε πει, μην περιμένετε Βόρεια Κορέα. Μην περιμένετε ΠΑΟΚ TV. Το είχαμε πει. Ότι δεν θα είναι αυτό. Μην περιμένουμε 2 ώρες ενασχόληση με αυτό που μας καίει με τον ΠΑΟΚ και να ασχοληθεί λίγο με τους άλλους. Όχι, δεν το έκαναν. Βλέπετε ανωτερότητα, έτσι. Μέχρι που πάλι έπαιζε εκπομπή μισή ώρα Ολυμπιακό γιατί έτυχε να είναι το μάτς το βραδινό. Όσοι λοιπόν περιμένατε, σας το είχα πει, δεν ήταν πληροφόρηση, ήταν διέστηση. Αυτό θέλει ο Ιβάν. Αυτό που θέλει στο ποδόσφαιρο, το 50-50, αυτό έκανε και στο κανάλι. Τους πληρώνει όλους αυτούς τώρα για να είναι αντικειμενικοί, το καταλαβαίνετε. Τι ζητάει και πόσο ανώτερο είναι αυτό να το κάνεις. Να έχεις εκεί τον Ντέμι που σε έλεγε νέο χαλίφι και τον έχεις και να λέει ωραία πραγματάκια για τον ΠΑΟΚ. Τι ωραίο που είναι αυτό. Και βέβαια για πρώτη φορά μετά από χρόνια είδαμε ένα καλεσμένο παίκτη του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να μιλάει πάνω από 3 λεπτά και 5. Και αρπακολιά. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, πολλοί που περίμεναν λίγο, πολύ μικρότερη αναφορά στον Ολυμπιακό, μαζί σας. Και εγώ δεν θα γούσταρα τόση ώρα. Τι να κάνουμε. Θα γίνουμε και αρχισυντάκτες. Ούτε έχουμε καμιά υποχρέωση στο Open, ούτε δεν τα βλέπουμε όλα τέλεια. Και ό,τι δεν μας αρέσει θα το λέμε, να το ξέρετε. Απλά μην βρούμε και εκεί αφορμή τώρα να κάνουμε άνω κάτω. Άλλο ΠΑΟΚ, άλλο Open, άλλο επιχειρήσεις. Το διευκρινίζουμε, είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε κάποια εταιρεία. Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε. Αντικειμενικότητα, αλήθεια και περισσότερο ΠΑΟΚ σίγουρα. Και εγώ περίμενα και έναν δημοσιογράφο ΠΑΟΚ, έναν από τις γνωστές φυσιογνωμίες να είναι εκεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει, πιθανώς. Πιθανώς. Ο Κάκος είπε πάντως. Offside. Offside. Το γκολ του Ολυμπιακού είναι offside. Αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Πολλοί περίμεναν να δουν τον ΠΑΟΚ πρώτο. Στην εκπομπή το Σάββατο και την Κυριακή το μεσημέρι ας πούμε. Για πρώτη φορά είμαι 47. Είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου να παίζουν τα θέματα και να δείχνει πρώτα του ΠΑΟΚ το ρεπορτάζ. Και μετά τον Αλωνών. Γύρια στη γυναίκα μου και λέω Γεωργία, πρώτη φορά στα χρονικά το βλέπω αυτό. Να παίζει πρώτα στην εκπομπή τη Σαββατιάτικη και την Κυριακάτικη το μεσημέρι που είναι μία η ώρα. Λέει τώρα πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ των ομάδων και ξεκινάει πρώτα με τον ΠΑΟΚ. Λέω φτάσαμε, το ζήσαμε κι αυτό. Το ζήσαμε. Απλά το ξαναλέω. Μην περιμένετε 100-0, μην περιμένετε Βόρεια Κορέα, μην περιμένετε ΠΑΟΚ TV. Και έτσι θα πονέσει και την Αθλητική Κυριακή άμα χάσει κόσμο και στραφεί στο Open στην εκπομπή χθες. Όπου υπήρχε πολύ άγχος, okay, όπου υπήρχαν άνθρωποι που πρόσεχαν πως μιλούσαν. Έχω σε εκτίμηση τον κύριο Αλέξη Σπυρόπουλο και βάζω τον κύριο μπροστά γιατί ο άνθρωπος κυνηγήθηκε από τον Ολυμπιακό, απολύθηκε επειδή δεν τους έκανε τα χατήρια και τον έχω σε εκτίμηση και πως μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Τώρα οι υπόλοιποι, ο Νικολαίδης είναι ΑΕΚ, φυσικά θα μιλούσε για την ΑΕΚ. Το ίδιο Κατσουράνης, ο Μπασινάς είναι Παναθηναϊκός. Εντάξει, οκ. Okay. Περιμένουμε να δούμε. Και το κυριότερο, να μην υποτιμάει κανένα στην νοημοσύνη μας όπως έγινε τόσα χρόνια. Να μην λέμε τώρα για εκπομπές. Αυτά έχω να πω. Θα πάμε σε διάλειμμα. Σήμερα, Στέλιος. Αν πω με τη μία, πείτε μου, θυμίστε μου ένα Στέλιο, είναι αυτός. Χωρίς επίθετο, έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Άσε μία, ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν. Ύμνος. Πάμε, 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 εδώ είμαστε. Επανήλθαμε, πάμε κατευθείαν γραμμές. Ρε ξένους και στην τάμα. Ξένους διαιτητές και στο τάβλι. Και στο στρατέγκο. Ξένους διαιτητές και στο γκρινιάρι. Και στην τζανταλίνα μανταλίνα. Όπου υπάρχει παιχνίδι. Ξένους παντού. Πάμε να μιλήσετε εσείς, ξαναλέω. Κληρώνουμε σήμερα ένα τριήμερο στις Θερμές. Δύο διανυκτερεύσεις υπέροχο στο Λουτράκι Αριδέας. Ένα φαγκρί καθαρισμένο, φρεσκότατο, πανάκριβο, πεντανόστιμο ψάρι από την ψαραγορά Αιγαίων. Και πέντε διπλές προσκλήσεις για ρίτσες για το βράδυ της Πέμπτης που είμαστε εκεί για το Chelsea PAOK με δωρεάν άφθονη μπύρα. Διπλές είναι οι προσκλήσεις, έτσι. Στις καναπεδάρες θα δούμε μαζί τον αγώνα με πλούσια δώρα στο ημίχρονο. Όσοι έχετε στείλει ήδη μέσα στη βδομάδα. Έχετε μπει κανονικά. Επειδή είναι λίγες πλέον, τις κάνουμε με κλήρωση. Οι 5 που θα στείλουν θα μπουν
Αν στείλουν παραπάνω 5 θα μπορούσε κλήρωση. Αν στείλουν 5 μόνο, αυτοί οι 5. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Δόθηκε. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την, καλώς την. Καλώς την. Καλημέρα, Κωστή. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Εύη μου. Έλα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ζουμουσάδα κάνω, ζουμουσάδα. Κωστή μου, θέλω να πω ένα μπράβο στα παιδιά στο μπάσκετ. Βέβαια. Βέβαια, δεν το είπαμε. Και είναι το πολύ είπαμε. Σημαντικό. Το είπαμε, βεβαίω το είπαμε. Δεν ξέρω, προφανώ δεν το άκουσα. Ναι, ναι. Και για την νίκη με την Τενερίφη και για την νίκη με το. Και την πάνω από 6.000 θεατές στο Παλατάκι. Έτσι, μπράβο, πρέπει... έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να είναι σχεδόν πάντα. Σχεδόν, να μην λέμε πάντα. Σπουδαία νίκη. Σπουδαία. Γιατί ταξίζει αυτή η ομάδα. Okay. Λοιπόν, ας φύγουμε από με τα Ουάρντα να εκτελεί βολές στο ημίχρονο, τι θα κάνουμε αυτό παιδί, δηλαδή πραγματικά... τι, με τους παίκτες του ποδοσφαίρου στις κερκίδες. Όχι, οι παίκτες του ποδοσφαίρου στις κερκίδες, ναι, με σένα, με τι θα κάνουμε με σένα βρε αγόρι μου, τι θα κάνουμε, πήγε, εκτελούσε βολές. Δηλαδή, Χριστέ μου, τι να πω, τι να πω. Έχει μεγάλη τρέλα. Τι να πω, ρε παιδί. Δεν παίζεται, δεν παίζεται. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πότε χαρακτηρίζεται κάποιο παιχνίδι ντέρμπι? Ντέρμπι. Το χαρακτηρίζει καταρχήν η βαθμολογική θέση. Αναγκιά σου. Πρώτο-πρώτο. Δηλαδή. Γιατί αν ο ένας είναι πρώτος και ο άλλος είναι εικοστός. Ακριβώς. Όπως ήμασταν εμείς με τον Άρη. Ναι, δεν είναι ντέρμπι. Παρ' όλα αυτά, πέρα από αυτό όμως. Πρόσεξε. Πέρα από αυτό όμως. Δεν ξέρω πόσο του συνέφερε αυτό. Αλλά πετύχαν και πήραν ξένο διαιτητή. Εντάξει. Παίζει και ένα άλλο πράγμα ρόλο. Τι ιστορία υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων. Τι κόσμος υπάρχει. Τι όνομα. Τι εκτόπισμα κτλ. Έτσι. Κοίταξε τώρα, όταν είναι η μία ομάδα δεύτερη και άλλη τρίτη και αγωνίζονται για το πρωτάθλημα, τα άλλα είναι τρίχες κατάρες. Ούτε δηλαδή, να το συζητάς. 100% έπρεπε το Ατρόμητος Ολυμπιακό να έχει ξένο διαιτητή. Για μένα φταίει ο Ατρόμητος ο ίδιος, η ηγεσία του, οι ανώτεροι, που δεν πήγαν να πιάσουν στην ΕΠΟ τον πρόεδρο της ΕΠΟ και τον Περέιρα και να τους πούνε ότι εμείς θέλουμε ξένο διαιτητή. Εδώ δώσατε στον Άρη. Δεν νομίζω ότι δεν το έκαναν. Συγγνώμη. Εσύ τι λες, δεν το έκαναν. Και τι τους είπαν ότι εντάξει, όχι, δεν τρέχει τίποτα. Δεν γίνεται. Εγώ έτσι νομίζω. Στους άλλους πώς γίνεται και σε εμάς δεν γίνεται. Έλα μου, ντε. Μα πώς θα γίνει η δουλίτσα, Εύη μου, πώς θα γίνει η δουλίτσα. Πώς θα κάνει τα χαρτίρια. Μια ανακοίνωση ο Ατρόμητος. Που να λέει ότι ζητήσαμε και δεν μας δίνουν. Καταλάβατε γιατί λέω το νου μας. Με ρώτησες μια φορά. Σε μια εκπομπή. Τι εννοείς με το νου μας, Κωστή? Κάντο μια ανάλυση. Είδες ναι, τι έγινε χθες. Ναι, μέσα στο το νου ναι. μας είναι και αυτό. Τους είδες χθες. Ναι, τι κάνανε. Κάνανε τα πάντα. Τα πάντα κάνανε. Με πέσιμο... Γίνεται αυτό που θέλουν. Το καταφέρνουν. Τον έχω εγώ το νου μου. Τι σημασία. Ορίστε, τον έχω. Όχι, το νου μου. Έχω το νου μου να μην γίνει και σε μένα αυτό πάλι. Κατάλαβες. Α, καλά. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ναι, εκεί θα κολλήσουν. Λοιπόν, εγώ άλλο θέλω να πω τώρα το εξής. Ότι. Τι κάνει η ίδια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί το να λέει ο Κωστής ο Τσατσαρός ότι είναι κύριε Τσιμιτσόγλου, εσείς τι κάνετε τώρα. Αυτό για μένα δεν λέει κάτι. Ο επίσημος ΠΑΟΚ τι κάνει. Να του πει με ποιο δικαίωμα αυτοί μπαίνουν μέσα και εκφοβίζουν, γιατί εδώ, εγώ δεν είπα το γιο μου, λέω στο δεύτερο μήκρο ο άνθρωπος θα κατεβεί με λερωμένο στο βρακό. Δεν το συζητάς. Και φάνηκε. Δεν υπάρχει περίπτωση αγόρι μου, λέω, το δεύτερο ημίχρονο θα τρέμει ο άνθρωπος. Κάνε επίλογο, Εύη μου. Και εγώ να μου θα τρέμει. Κάνε επίλογο, σε παρακαλώ. Περιμένουν τέσσερις. Δηλαδή, έχω άδικο σε αυτά που λέω. Καθόλου. Καθόλου. Να, τι κάνει επίσημος ΠΑΟΚ. Ούτε για το Όπελ συμφωνώ μαζί σου. Διαφωνώ κάθετα. Γιατί εγώ διότι τι είπα. Πρέπει να βγαίνουν. Συγγνώμη. Ναι. Κατά. Ο ποιος είναι πρώτος, ο ΠΑΟΚ. Πρώτα τον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι δεύτερος, μα, ο Ατρόμητος. Και εγώ αυτό θέλω, δεν καταλαβαίνω πού διαφωνούμε. Αυτό είναι το δίκαιο. Πού διαφωνούμε. Τι έπαιξαν τώρα. Περίμενε. Εντάξει, τι είπα εγώ, τρίγες. Εγώ τι είπα. Εγώ είπα ότι συμφωνώ με αυτό. Ναι, είπα, αυτό έγινε. Τι έπαιξαν τώρα, τι δεν πήπαιξαν τώρα, εγώ δεν κατάλαβα. Είπα ότι δεν μπορεί να είναι ΠΑΟΚ TV. Αυτό είπα. Μην περιμένετε Βόρεια Κορέα. Όχι, να μην είναι ΠΑΟΚ, την είπαμε. Δεν αυτό. Θα είναι. Αλλά είπα και τόση, είπα όμως και τόση ώρα, μισή ώρα χθες στον Ολυμπιακό, ούτε αυτό. Πρώτον μισή ώρα και δεύτερον κατά βαθμολογική αυτή. Ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Με αξιοκρατία. Δηλαδή αυτό είναι το σωστό. Έτσι θέλουμε και έτσι πρέπει. Γεια σου, Εύη μου. Σε φιλώ. Σε λοιπόν, φιλώ. Και δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δει ο επίσημος. Έγινε! ΠΑΟΚ. Σε χαιρετώ! Κάνε επίλογο! Γεια σου. Φιλιά, γεια, γεια. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις, αγόρι μου. Είσαι χρόνια ο... πολλά σε όλους τους εργαζόμενους. Είσαι ο. Ο Στέλιος. Έλα να χαίρεσαι για τη γιορτή σου. Από γλυφάδα, μάλλον. Έλα. Λοιπόν... Μπράβο, μπράβο. Χρόνια πολλά. Εγώ θα σου πω μόνο για το Όπεν, αδερφέ. Ναι.
Γιατί είπες αντικειμενικότητα και το στήριξε. Δεν είναι έτσι όπως τα λες, Κωνσταντίνε. Δεν στήριξα. Περίμενε, περίμενε. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Όταν κάνεις περίμενε κάτι λίγο. Για τον Ιβάν Σαββίδη, τον πρόεδρό μας. Άκουσε με λίγο να πω κάτι. Άκουσε με να σου πω γιατί δεν με αφήνεις. Είπες κάτι για μένα και φεύγεις. Περίμενε. Ναι, βέβαια. Όχι, δεν είναι εδώ. Είπα. Ναι. Είπα. Δεν είπα ότι μου άρεσε. Είπα μου άρεσε και τι ωραία που ήταν. Άκουσε αυτό το πράγμα από το στόμα μου. Όχι, δεν το άκουσες. Είπα. Είπα ότι αυτό ούτε καλά κάνει. Είπα. Είπα. Αυτό που είδατε, αυτό είναι. Μην περιμένετε. Βόρεια ναι, Κορέα. Αυτό, μην ναι, περιμένετε, σωστά, πάω από τη ναι, το, ναι, σας το είχα πει και πριν γίνει. Ναι, δεν είπα ότι μου αρέσει κιόλας. Έτσι, δηλαδή. Ναι, να το πεις δεν σου αρέσει, να το πεις δεν σου αρέσει, δεν μου αρέσει, φίλε Γιώργο Σαββίδη, κύριε πρόεδρε, πως έχεις κάνει, με λογικά. Δεν ήθελα να έχει 35 λεπτά Ολυμπιακό. Δεν μου άρεσε αυτό. Και είπα κιόλας για τον Ντέμι, εκθίαση τον Ολυμπιακό. Αυτό είπα. Είπα, θέλω περισσότερο ΠΑΟΚ. Μην περιμένετε όμως να είναι αυτό που κοροϊδεύαμε τόσα χρόνια. Ναι. Αυτό είπα. Μπράβο, εγώ από τις 11 δεν είπα ότι... έκατσα, περίμενα σου πω. Όλοι μας. Έκατσα από τις 11 ώρα, περίμενα. Και τι βλέπω, πάλι αρχίζουμε δευτεροτρίτο. Ο πρώτος ξεχασμένος πάει πουθενά, δεν υπάρχει ο πρώτος. Δευτεροτρίτο, λένε τι λένε για τον Ανδρόμο και τον Ολυμπιακό, λένε τις φάσεις τα όλα. Πολύ ώρα. Μετά, ναι, μπράβο, πάνε μετά στον Παναγιώτη. Απλά στο πρώτη, φορά πάνε είδαμε... Στην ΑΕΚ, άκου, πάνε στην ΑΕΚ μετά. Αρχίζουν και γυρνάμε την ΑΕΚ. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Μετά πάνε στο Δόνι. Άκου πιάνε στο Δόνι. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου του Παναθηναϊκού, άλλη μισή ώρα εκεί πέρα. Μετά εγώ αγανάκτησα και το κλεισά. Άντρε, λέω, δεν είχε κοίταξε, το Παύλο. Τίποτα. Πρώτη φορά είδαμε ποδοσφαιριστή ΠΑΟΚ να μιλάει τόση ώρα. Πού? Εγώ δεν το έχω δει. Εγώ έκλεισα μετά και έφυγα. Δεν ξέρω πότε το είπα. Πέλκας, φίλε, μιλούσε μισή ώρα ο Πέλκας μετά το διάλειμμα. Εντάξει. Εμένα σου ξαναλέω, Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν μπορούσα να... Δεν μου άρεσε να βλέπω. Μισή ώρα δεν μου άρεσε να βλέπω. Είπαμε να γίνει κάτι άλλο. Έτσι, κάτι διαφορετικό να γίνει. Αυτό θέλουμε και αυτό περιμένουμε. Μπράβο. Και αυτοί αρχίζουν πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Απλά σου ξαναλέω. Δεν δικαιολογώ κανέναν, ούτε θέση έχω εκεί, ούτε θα έχω ποτέ. Έτσι, ούτε έχω καμία υποχρέωση απολύτως. Ξαναλέω. Μην περιμένετε. Γιατί εμένα έλεγε στο Instagram ο Γιώργος ο Σαββίδης ότι θα δείτε κάτι διαφορετικό. Πού Γιωργάκη διαφορετικό, τα ίδια πάλι κάνετε, βάλατε εκεί το Ντέμι, άλλη λούλα αυτή, βάλατε, φέρατε μετά τον Κάκο, ποιο τον Κάκο, α καλά, φέρατε και τον Δόνι, ποιο αυτό που σας πήγε στα δικαστήρια. Άκουσες τι είπα από την αρχή, άκουσες τι είπα, που ήθελε έναν άνθρωπο πάω και εκεί από την αρχή μαζί τους. Το Σπυρόπουλο, τι έκανε ο Σπυρόπουλος. Ό,τι έλεγε ο Νικολαίδης, χοντάζει ο Σπυρόπουλος από εκεί. Ο Σπυρόπουλος είναι αντικειμενικός και είναι καλός δημοσιογράφος. Τώρα, είπαμε, περιμένουμε παραπάνω ΠΑΟΚ. Θέλαμε άλλη προτεραιότητα. Αυτό ναι. Όχι μας επειδή είναι ΠΑΟΚ, είναι του Προέδρου μας. Απλώς αντικειμενικότητα. Άσχετο είναι αυτό. Μα είπα στην αρχή, εμείς δεν είμαστε open, φίλε. Είμαστε ΠΑΟΚ. Ναι, μα δεν είπαμε open. Είπα ότι είμαστε ΠΑΟΚ, λογικά. Αλλά αντικειμενικότητα, ρε φίλε. Αντικειμενικότητα, όπως είναι από την αργία. Πρόεδρος ποιος είναι. Εμείς πότε θα είμαστε, δηλαδή πότε ήμασταν πρώτοι. Αυτό το περίμενα και εγώ, να ξεκινήσει από εμάς. Το ξεκίνησαν από το τελευταίο παιχνίδι. Ήθελα να δω εμάς πρώτους. Να ασχοληθεί με τον πρωτοπόρο ΑΕΤ το ΠΑΟΚ και μετά. Αυτό, μπράβο. Το είπα, φίλε. Και την κουλάρα του. Έγινε. Έγινε. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, ούτε θα δικαιολογήσω κανένα, ούτε τίποτα, έτσι. Είπα αυτό που είδα. Τι ήθελα. Δεν ήθελα να δω 35 λεπτά Ολυμπιακό, ήθελα να ξεκινήσει με ΠΑΟΚ, αλλά είπα το εξής. Και σας το λέω, καταλάβετε το. Ούτε σημαίνει ότι το επικροτούμε. Μην περιμένετε αυτό που κοροϊδεύαμε τόσα χρόνια να το κάνουμε και εμείς. Από τη δική μας πλευρά. Να γίνει ένα κανάλι Βόρεια Κορέα. Δεν είναι ΠΑΟΚ TV. Τώρα, περίμενα, θέλω να έχει κάποιον ΠΑΟΚ μέσα, ρε παιδί μου. Ένα δημοσιογράφο με άποψη, με πένα. Με παρελθόν, το ποιος είναι αυτός είναι ένα θέμα που δεν είναι δική μας δουλειά να υποδείξουμε. Αλλά μην βρούμε τώρα πάλι λόγο να κάνουμε άνω-κάτω όλο το σύστημα γιατί δεν μας άρεσε η εκπομπή. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα ο ΠΑΟΚ με ενδιαφέρει. Να κερδίζει, να προοδεύει, να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Πάμε, 5 γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, για μένα χθες. Χτύπησε καμπανάκι για την ομάδα μας. Η όλη η συμπεριφορά του Ολυμπιακού, το πώς πήρε το διπλό, η συμπεριφορά δυστυχώς των Ελλήνων διαιτητών που δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτή την πίεση. 100%.
η αμέλεια θες, ξέρω εγώ, του Ατρόμητου να ζητήσει ξένο διαιτητή. Γιατί έχω την εντύπωση ότι με ξένο διαιτητή ποτέ δεν θα κέρδιζε ο Ολυμπιακός και εσύ ήταν καλύτερος. Με ξένο διαιτητή, φίλε μου, δεν υπήρχε περίπτωση να φάει τέτοιο πέσιμο από τους γνωστούς Καραπαπάδες, Μοντεστό. Που το... Δεν φαντάζομαι, δεν του λέγαν τα ζώδια εκεί που τον πλησίαζαν με αυτό το ύφος. Ούτε τι καιρό θα κάνει το βράδυ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν θα τολμούσαν με ξένο διαιτητή να το κάνουν αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 4 μάτς τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ στις καθυστερήσεις, έτσι. Δεν λέω ότι προσπαθεί ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα είναι δημιουργική ομάδα ο Ολυμπιακός. Έχει πρόβλημα στον γκολ όμως. Έχει πρόβλημα στον γκολ, δεν μπορεί να βάλει γκολ εκτός από στιμένες φάσεις. Δεν είναι καλύτερη ομάδα από εμάς, αδερφέ. Όχι, δεν τελείωσε είναι, δεν αυτό που είπε δηλαδή ο Νικολαίδης 3 φορές, 4. Διαφωνώ. Η πιο δημιουργική. Ποια δημιουργική. Λάθος. Ποια δημιουργική. Δεν μπορούν να αλλάξουν. Χθες, αν δεν είχαν το σπρόξιμο, δεν θα έφευγαν νικητές από τον Ατρόμητο. Τέλος. Καταρχάς έχει ικτρή για μένα άμυνα, έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι όταν πάει μπάλα πίσω, είναι το λάθος. Σχεδόν σίγουρο όταν θα πιεστεί η άμυνα, τότε θα γίνει λάθος. Ακριβώς. Σχεδόν σίγουρο. Πρέπει να αποβάλει το Σισε που κλωτσάει το κουλούρι. Λοιπόν, εγώ δεν λέω για το πέναλτι που το δίνεις δεν το δίνεις του Ατρομήτου στην αρχή. Είναι offside το γκολ του Ολυμπιακού στο τέλος. Το σμπρώχνει σκανδαλωδώς όλη την ώρα. Αποβάλλει με πολύ αυστηρό τρόπο τον παίκτη του Ατρομήτου και τους αφήνει με 10. Παιδιά, εγώ τα είδα μόνο αυτά. Κώστα, εγώ όταν μπήκε ο Φορτούνης στο δεύτερο ημίχρονο, έχω καταλάβει κατευθείαν το σχέδιο του Ολυμπιακού. Μόλις έβαλε το Φορτούνη, λέω θα έχει. Παίξτε τώρα over 10 φάουλ έξω από την περιοχή. Σαν το κακομαθημένο παιδί, τους είδες. Τα γκολ μπήκαν έτσι. Σαν το κακομαθημένο παιδί που τόσα χρόνια κάνει αυτό ό,τι θέλει και τα άλλα τα παιδάκια μένουν απ' έξω και ξαφνικά όχι του παίρνεις το παιχνίδι, του λες μια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη με όλους. Και τρελαίνονται, τους λες πώς τρελαίνονται. Πες μου γιατί γκρινιάζανε στο ημίχρονο, στο διαιτητή. Πες μου. Τι έκανε στο πρώτο ημίχρονο, πες μου. Είχα δύο φίλους Ολυμπιακούς που βλέπουμε το μάτς και οι ίδιοι κατηγορούσαν τους παράγοντες τους ότι δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά, τι καραγκιόζει. Ναι, αλλά σήμερα τυχαίρονται. Δεν υπάρχει λόγος να γκρινιάζουν. Σήμερα τυχαίρονται την νίκη. Και διαβάζουν για παλικαρίσια και η ψυχή του πρωταθλητή γίνεται καλά. Και εμείς τα χαιρόμαστε, Κωστή. Απλά το θέμα είναι ότι αυτά εμείς που έκανε τέτοιες, ο Τωροσίδης... τέτοιες νίκες δεν τις χαιρόμαστε, αδερφέ, με αυτά που έκανε ο Τωροσίδης και ο Καραπαπάς, αν τα κάναν δικοί μας, σήμερα θα γινόταν θέμα σε όλα τα δελτία. Δηλαδή έγινε. Ο Τωροσίδης, αυτό που κάνει ο Τωροσίδης είναι απίστευτο. Στο Γατζησαΐα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τι του είπε. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο. Οι γραμμές που έχουμε, οι τρεις, για να πάμε σε διάλειμμα. Τέσσερις. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Είμαι ο τέταρτος για πρώτος. Έλα Γιωργάρα μου, έλα. Πάμε, πάμε. Μπορείς να σε διακόψω. Πάμε να ακούσουμε αυτά που θες να πεις. Τα είπες καλά. Εγώ έχω να πω ότι για το, μια και αναφέρθουμε περισσότερο για το Open, κάνετε πέρα παιδιά υπομονή. Ήτανε πρώτη μέρα, θα δούμε μετά τι θα γίνει και στις υπόλοιπες οι οποίες θα έχουν ακολουθήσει. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα προς τον αθλητικό εισαγγελία, ποιος κύριος είναι αυτός. Θα καλέσετε τους παράγοντες του Ολυμπιακού το πώς μπήκανε μέσα και κάνανε μπαλάκι το διαιτητή. Θα καλέσεις και θα τιμωρήσεις αυτόν τον Σισε που δεν είναι η πρώτη φορά το που το έχει κάνει. Κατά επαναλήψεις το έχει κάνει, κλωτσάει και το δεν λέει κανένας τίποτα. Πότε θα γίνει αυτό? Και όπως είπα και παλιά και όπως το έχεις πει και εσύ, θέλει μεγάλη προσοχή από εδώ και μπρος για την ομάδα μας. Θα μας φάξουν και δεν ξέρω πού θα μας φάξουν. Ακόμα και με τη Λαμία θέλω ξένους διαιτητές. Μ' ακούς? Είμαστε απόλυτα, σε ακούω και δεν θέλω να σε διακόψω γιατί περιμένει κόσμος. Απόλυτα θέλω... συμφωνώ μαζί σου, είδατε τι έγινε. Βλέπω τώρα μου στέλνει η Χρύσα τη φωτογραφία που είναι ο Καραπαπάς και είναι σε απόσταση, λες και θέλει να του δώσει φιλή να πούμε. Ναι, του Ευαγγέλου. Ναι. Και του λένε. Πηγαίνει και του λέει και ο Μοντεστό το ίδιο. Του λένε, πηγαίνει από εδώ και του λένε. Του λένε, τι του λένε εκεί τώρα. Και βγαίνει και παίζει έτσι στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ό,τι θέλουν. Κάνουν αυτό, ό,τι θέλουν, πραγματικά. Ό,τι θέλουν. Και χώρια αυτό, μετά τη λήξη του αγώνα, κερδίσατε όμορφα και ωραία. Ποτέ μου δεν έχω δει στα 74 που πάω σε αντίπαλο φιλοξενούμενη ομάδα να έχει κερδίσει και να μαζευτούν όλοι να κάνουν τον κύκλο και να φωνάξουν το σδρο-σδρο
φωνάζοντας το όνομα της ομάδας. Είναι εριστική. Εάν το κάνουν αυτό σε ένα άλλο γήπεδο, π.χ. λέμε μεθαύριο, όταν θα έρθουν εδώ πέρα και σπάσει ο διάολος ο ποδάρι, θα μπουκάρει ο κόσμος μέσα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν παίζονται με τίποτε. Είναι τόσο βρώμικοι, Κωστή μου. Τόσο βρώμικοι. Αυτά είχα να πω. Έγινε, Γιώργο μου. Σε φιλό. 4-16. Να σε βάλω. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γιώργο. Γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Παναγιώτη μου. Έλα. Λοιπόν, οι υπόλοιποι να κλείσουν. Για την πρώτη ώρα έχει κλείσει το... Μην παίρνετε άλλο, μην παίρνετε άλλο. Μην σηκώνεις άλλες γραμμές, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Λοιπόν, μιλήσατε περισσότερο από το Open για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, όποιος θέλει να δει ζωντανά τον Μπάου και πρώτο, υπάρχει τουμπάρα. Πάτε στην Τούμπα και δέστε τον. Σωστό, σωστό. Τελειώνουμε. Σωστό. Λοιπόν, δεν θα ξαναυποστηρίξω την Εθνική αν παίζει ο Τωροσίδης. Ναι. Θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο γιο μου που φεύγει στη Φλόριδα και είναι μέσα στο τρένο και ακούει την εκπομπή. Και αυτά χρόνια είναι. Πολλά στους Στέλιους, στις Στέλες, Στέλες και σε όλα τα άλλα τα παοξιά. Στη Στέλα από τα... το Λάκωμα, τη Στέλα αγαπημένη ακροάτρια και φίλοι. Ναι, σε όλους. Σε όλους. Το Στέλιο, το λοιπόν, Σεραίο, το φίλο μας. Δηλαδή εμείς θα ξεχάσουμε τώρα. Πολύ αγάπη, με πολύ η αγάπη, τουμπάρα, όπως το είπες. Θέλει να βλέπει τον Μπάου πρώτο, η Τούμπα είναι εκεί. Ακριβώς. 4-85. Την αγάπη μου, γεια σου, καλημέρα του Μουσού. Φιλιά, σας βάζω και για το ψάρι, έτσι. Για το φαγκρί κανονικά. Ό,τι υπάρχει. Για το τριήμερο και για, όταν θέλετε για καζίνο, για διπλές, θα μου πείτε ξεχωριστά να σας βάλω. Φιλιά, ζου Μουσού, αδερφέ μου. Έγινε, σε χαιρετώ. Φιλιά, γεια σου, Παναγιώτη. Πάμε να πάρουμε δύο τελευταίες γραμμές, αργήσαμε ήδη. Καλημέρα. Ναι. Κώστα. Καλώς το παιδί. Άκουσα και σε φοβεται πράγματα. Ο Ολυμπιακός χάρισε το φωτάρι στον Πάοκ σήμερα. Με 15 βαθμούς διαφορά. Γιατί κέρδισε τον Ατρόμητο. Ναι, ο Ολυμπιακός θα έρθει πέμπτος. Πρόσεχε. Αγόρι μου. Ο Ολυμπιακός είχε δύο φορές από την Αθήνα. Ναι. Με τον Άρη Αττική έπρεπε να χάσει και έχασε τον Όφη. Ναι. Ποιος Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα έρθει στην Τούμπα, θα έρθει 15 βαθμούς διαφορά. Μακάρι. Από τώρα. Μακάρι. Πρώτος ο ΠΑΟΚ με 17 βαθμούς διαφορά. Δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Τρίτος ο Άρης. Τέταρτος ο ΑΕΚ. Πέμπτος Ολυμπιακός. Έτσι. Καλά, ναι. Εγώ θα κουνούν τον έφτα. Αγόρι μου. Θα σου έρθουμε εκεί, την Πέμπτη σου έρχομαι στο Βεργίνα την Πέμπτη. Να ξέρεις. Το κουνούρι ξέρεις τον έφτα εσύ να την ενδύκια. Το μισθάνει. Να χάσουμε. Το είδα, το είδα. Όταν έφτα το Μανούς όμως, ο άλλος ο Πορτογάλος, αμάλλο, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Χάσε το Πορτογάλος, σωστό, σωστό. Το χάρισε δηλαδή επειδή κέρδισε ο Ολυμπιακός και φρενάρισε τον Ατρόμητο που πήγαινε για πρωτάθλημα. Θα φύγει ο Ατρόμητος στην Τούμπα. Θα φύγει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Έγινε φραγκζάπα. Σε φιλό. Πέμπτη θα είμαστε εκεί. Θα είμαι εκεί την Πέμπτη μαζί σας. Φιλιά, φιλιά. Μόνιμος θα μόνα στο Βεργίνα. Μόνιμος. Αγαπημένος φίλος. Σωσίας του φραγκζάπα ίδιος. Καλημέρα. Καλώς τον. Χρόνια πολλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ. Και σε όλους όσους γιορτάζουν να χαιρετούν τη γιορτή τους. Κωστή, εγώ θα πω συγχαρητήρια στην ομάδα. Συγχαρητήρια στο Λιμιό, το που λένε μου. Άλλη μια συγκλονιστική εμφάνιση για τους άμπαλους. Ποιος είναι ο Λιμιός, δεν ξέρει να στρίβει, δεν ξέρει να κάνει τριπλά. Μέχρι και στόπερ. Συγκλονιστικός. Το ζητάει 8 πράγματα μέσα στο γήπεδο και κάνει τα διπλά. Και αρπάζει την ευκαιρία, φίλε. Αρπάζει την ευκαιρία. Μπούκα, απόκτησε θράσος. Μπες μέσα. Ναι. Τέλειωσε τις φάσεις. Τα τελειώματά σου. Φαίνεται ότι το παιδί δουλεύει. Εννοείται, θα αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, τέτοιες ενέργειες του δίνουν αυτοπεποίθηση. Ακόμα είναι μικρός, κάθε μέρα μαθαίνει και μεγαλώνει. Μαζί με τον ΠΑΟΚ μεγαλώνει και ο Λιμιός. Το παιδί βρίσκεται παντού. Έχει τέτοια ενέργεια, κάνει τόσο βρίσκεται παντού. Και βγαίνουν κάτι κουτσά γελάδια. Να λένε ποιος είναι ο Λιμιός. Δεν κοιτάμε μόνο ποιος βάζει την μπάλα μέσα, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι. Ο Γκρινιάρης, Στέλιο, πάντα θα βρει κάτι να πιαστεί, να γκρινιάξει. Τώρα χθες, δηλαδή, η ομάδα πρώτη, η ομάδα αίτητη, χάνει βαθμούς η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός κερδίζει έτσι όπως κερδίζει. Για μια ακόμα φορά πέφτουν μάσες. Και βρήκε πάλι χθες θέμα ο κόσμος να γκρινιάξει για το κανάλι τώρα. Για το Open που είναι του Σαββίδη και γιατί. Εντάξει ρε παιδιά, θα γίνουμε και οι συντάκτες στο τέλος. Και εγώ ήθελα να δω τον ΠΑΟΚ πρώτο να παίξει. Δεν ήθελα να δω 35 λεπτά Ολυμπιακό. Δεν ήθελα να ακούω τον Ντέμι που έλεγε Χαλίφης μέχρι πέρσι
να εκθιάζει τον Ολυμπιακό, δεν ήθελα πράγματα. Τι θα κάνουμε, την καταθέτουμε εγώ την άποψή μας. Εγώ αυτή την εκπομπή που είδα χθες, θα ήθελα να την έχουν κάπου μεσοβδόματα, γιατί όντως μιλάνε για μπάλα και αυτά. Αλλά εγώ Κυριακή θέλω να δω γκολ από όλη την Ευρώπη. Δεν θέλω να δω μόνο να μιλάνε μεταξύ τους. Αυτή την εκπομπή είναι καλή να την κάνουμε μεσοβδόματα. Αλλά την Κυριακή είδαμε θέλω περισσότερη μπάλα. Επειδή λέμε τα αρνητικά, να πούμε και τα θετικά. Ότι είδαμε πρώτη φορά ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να μιλάει τόση ώρα. Τον είχα τον Μπέλκα, κεντρική συνέντευξη. Μου άρεσε πως μίλησε το παιδί με ωριμότητα, με αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, περιμένω να υπάρχει ένας μόνιμος δημοσιογράφος ΠΑΟΚ εκεί. Δεν ξέρω ποιος θα είναι, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω κανένα θέμα. Λοιπόν, να είναι κάποιος εκεί μόνιμος όμως. Όπως είχε χθες, γιατί ο Ντέμις είναι ΑΕΚ, το ξέρουμε. Αν και χθες είπε τόσα καλά πράγματα για τον Ολυμπιακό. Τι να πω, δεν ξέρω. Κωστή, και ένα καλό που διάβασα, λέει, τώρα μάθαμε γιατί γυναίκες δεν ξέρω τι θα πει ο ψεάτρε, φίλε να μου. Γιατί βλέπουν τα μάτια του Ολυμπιακού. Όχι, με την άκρη, φίλε, ο υπόπτης δεν είναι. Άλλο με την άκρη. Άντε να την εξηγήσει. Αφού είναι γυναίκες, τι να πει, άστο, φίλε. Σπρόξιμο και εκεί βλέπετε τι γίνεται και με τους δύο. Άστε, η ΑΕΚ τελείωσε, φίλε, μετά από αυτό. Δεν τη θεωρώ πλέον στη διεκδικήτρια. Ο αντίπαλός μας φέτος από την αρχή είναι ο Γαύρος. Τέλος. Φιλιά, Στελάρα. Άντε και πάλι χέρι στην κερδούς. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή. Άστο, τέλος. Πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε, τέλος πρώτης ώρας. Ψαραγορά Αιγαίων. Εκεί θα βρείτε υπέροχα πράγματα. Σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό φαγκρί. Φαμπέζ, φαπράσινο, φακόκυρο και διάφορα άλλα χρώματα εκτός από το φαγκρί. Αλλά έχω να σας πω ότι υπάρχει προσφορά Δευτέρα ως Πέμπτη. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, γιατί έχουν απεργία οι δημοσιογράφοι, οι SEMF. Να ξέρετε, δηλαδή, εκπομπές που γίνονται από δημοσιογράφους. Δεν θα αλλάξει το πρόγραμμα, θα σας τα πούν για τη διάρκεια της ημέρας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Κάραμε! Εδώ είμαστε. Πάμε κατευθείαν γραμμές και μετά τα αποχωρικούς, γιατί περιμένετε ήδη ώρα. Ανοιχτές γραμμές 2310 287 888. Παιδιά, αν δεν σας αρέσει κάτι στο Open, θα τηλεφωνήσετε στο Open να πείτε τα παράπονά σας σε αυτούς οι οποίοι κάνουν το πρόγραμμα. Έτσι. Και εδώ βέβαια μπορείτε να τα πείτε με ωραίο και πολιτισμένο τρόπο. Όχι βρυσίδια, όχι μπινελίκια. Ξεκάθαρο. Αυτό που είπα εγώ το ξαναλέω είναι αυτό που είχα πει πριν δούμε τη χθεσινή εκπομπή. Μην περιμένετε ένα 100-0. Μην περιμένετε αυτό που κοροϊδεύαμε τόσο χρόνια να το δούμε και να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δούμε PAOK TV. Δεν είναι PAOK TV. Από αυτό το άκρο μέχρι βέβαια να βλέπουμε 35 λεπτά τον Ολυμπιακό και τον Ντέμι να εκθιάζει είναι μια απόσταση. Τα λέμε όλα. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Θετικό το ότι ακούσαμε τον Μπέλκα σε μια συνέντευξη για πολλή ώρα. Ξεκάθαρα. Περιμένουμε πράγματα να δούμε. Έχει απαιτήσει ο κόσμος γιατί έχει φάει τόσο πολύ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ την Αθλητική Κυριακή. Νιώθει τόσο παραγωνισμένος τόσα χρόνια. Νιώθει τόσο παραμελημένος σε ένα κρατικό κανάλι που το πληρώνει και αυτός. Που δεν ξέρω χθες τι περίμενε να δει. Το έλεγα όλο τον καιρό, χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση, ούτε μιλάω με τους ανθρώπους εκεί, ούτε ξέρω κάποιον από αυτούς που στελεχώνουν την εκπομπή, ούτε έχω καμία άκρη που λένε. Έχω άκρη εγώ και ξέρω. Αφού γκραζόμουν αυτό, είδα ποιους ετοιμάζει να πάρει για να στελεχώσει, τι περιμένατε, να βγει ο Ντέμις και να αποθεώσει τον ΠΑΟΚ, ή ο Δόνης, ή ο Μπασινάς. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε. Λοιπόν, πάμε. Ξαναλέω, σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο φαγκρί από την Ψαραγορά Αιγαίων. Κορυφαία ψαραγορά. Φρεσκότατα, νούμερο 1. Νούμερο 1 προορισμό σας. Και είπαμε όλη την εβδομάδα, υπάρχει προσφορά εκεί. Δύο τσιπούρες 5,75, δύο λαβράκια 8,25. Εκπληκτικές τιμές, καθαρισμένα όλα. Σήμερα εμείς κληρώνουμε ένα φαγκρί. Δώρο. Θα το πάρει κάποιος, θα πάει να το παραλάβει. Καθαρισμένο, φρεσκότατο. Τρώει φαγκρί σήμερα. Ή και άλλα χρώματα. Φαμπές, φραπάσινο, είπαμε. Και ένα τρίμερο θερμές. Όσοι θέλετε για καζίνο, μου γράφετε καζίνο και 5 από εσάς θα έρθουν διπλές προσκλήσεις για να δούμε μαζί τον αγώνα. Θα πω σε λίγο χορηγούς δεύτερης ώρας. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Περιμένετε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστά. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Γιάννης από Πειραιά. Έλα, ρε φίλε. Τι γίνεται. Καλώς το παιδί. Τι να γίνει. Εσκασμένος είμαι από χτες πάλι. Εσκασμένος. Τα έσχη. Έσχη. Μας κλέβουν, ας πούμε. Μας κλέβουν πάλι. Στο τέλος θα μας πούνε αυτοκτονήσατε κιόλας, δηλαδή είναι και αυτό, ας πούμε. Και βλέπεις το θράσος σήμερα έξαλλη στον Ολυμπιακό με τη διαιτησία. Δηλαδή η προπαγάνδα δεν έχει, φίλε, κανένα, μα κανένα φραγμό. Κανένα. Έτσι ακριβώς, και
Εγώ διαφωνώ όμως, τους λέμε, για το καμπανάκι. Ποιο καμπανάκι? 100 χρόνια οι ομάδες σου είναι ένα καμπανάκι. 100 χρόνια μας κλέβουν. Τώρα μας χτύπησε εμάς το καμπανάκι. Δηλαδή δεν ξέρω. Εγώ νιώθω ότι από χτες σαν να χάσαμε. Σαν να μην κερδίσαμε την Ξάνθη. Με αυτό που είδα, ας πούμε, αυτό που έγινε στο ναι. Περιστέρι, ας πούμε, χτες. Φαντάσου να είχαμε, ας πούμε, ένα στραβοπάτημα. Βλέπεις αυτούς, ειδικά τον Ολυμπιακό. Δεν του αφαίρεσαν τους 3 βαθμούς. Τον Σμπρόχους Καθαλωδός δεν τον αφήνουν να ανοίξει η ψαλίδα με εμάς. Βέβαια. Κατάλαβες. Το φοβάμαι. Δεν τον αφήνουν. Να είναι σε απόσταση. Να είναι σε απόσταση. Ναι. Και αυτό φοβάμαι. Αυτό που είπες, ότι σου λέει άστος, μία καθαρά, δύο καθαρά. Ενώ ότι θα παίξουν, θα προσπαθήσουν. Εντάξει, κάποια στιγμή ξέρω και εγώ τι να πω. Νόμος της μπάλας, νόμος της φύσης. Όχι. Κάποια στιγμή θα κάνουμε κι εμείς. Να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή δεν είναι φυσιολογικό. Να χάσουμε, βρε αδερφέ. Να έρθει μία ήττα. Να είμαστε σε κακή μέρα. Να μην πάει μπάλα μέσα, οτιδήποτε. Γι' αυτό τους διατηρούν σε μία απόσταση τέτοια. Γιατί η ΑΕΚ, ας πούμε, τελείωσε, έτσι. Η ΑΕΚ, τέλος. Η Χάρτινη. Γεια σας. Γεια σας. Είναι τόσο άθλια η ομάδα της. Κατέρευσε τόσο γρήγορα ο μύθος της πρωταθλήτριας που ούτε οι ίδιοι δεν το λένε. Τον Ολυμπιακό, λοιπόν, φίλε, με μηχανήματα και με υποστήριξη διαιτητική, με μηχάνημα όπως τον ασθενή, τον βαριά ασθενή, τον κρατούν στη ζωή, βλέπεις εκεί να είναι σε μία απόσταση τέτοια για να μην χαθεί το πρωτάθλημα. Έτσι. Τι συζητάμε, και να σου πω και κάτι. Δηλαδή, να με βράσω και εμένα που κάθομαι και παίρνω τηλέφωνο και λέω μας κλέψανε. Φίλε, άμα είναι ομιγέννητο να χάσουμε, ας πούμε, αυτό που αξίζουμε, τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, άλλο δηλαδή. Απλά είμαστε σε απόλυτη επαγρύπνηση, σε απόλυτη εγρήγορση. Όλος ο οργανισμός και οι παίκτες το ξέρουν και ο προπονητής. Που σε κανένα άλλο μέρος του πλανήτη δεν δικαιούται μια ομάδα να κάνει ένα στραβοπάτημα στο πρωτάθλημα, να κάνει μια ήττα. Θα πάμε έτσι ως μέχρι τέλος για να κερδίζοντας όπου μπορούμε. Και να σου πω και κάτι. Και ουσιαστικά είναι τελευταίο της ελπίδα. Γιατί ξέρουν ότι αν ομιγέννητο χάσουμε αυτό που αξίζουμε στο τέλος, εντάξει, θα είναι τρομερό πλήγμα σίγουρα για μας. Έτσι, γιατί ούτε ο κόσμος θα ξενερώσει, ας πούμε. Ούτε συζήτηση, άστο, μην το συζητήσουμε. Σε αντίθετη περίπτωση, αν πάρουμε αυτό που αξίζουμε φέτος, τα επόμενα 5-6-7 δεν θα πάρουν, όχι κύπελο δεν θα πάρουν, ούτε κατσαρολάκι δεν θα πάρουν. Και το ξέρουν αυτό το πράγμα, κατάλαβες, φίλε. Γι' αυτό μας κλέβουν. Γι' αυτό μας κλέβουν. Γι' αυτό το λόγο. Εντάξει, λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Σε φιλό. Το είπα. Περίμενα. Όταν έγινε η αναφορά στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, μιλάμε πάλι για το Open τώρα γιατί έρχονται τα μηνύματα. Περίμενα να πει ότι εδώ έχει γίνει πέσιμο στο ημίχρονο. Αυτό περίμενα, ας πούμε. Ότι τον πάνε καροτσάκι το διαιτητή. Ότι δεν έχει γίνει μια πεντακάθαρη αποβολή του Σισε που κλωτσάει τον κουλούρι. Ο Κάκος μόνο είπε offside. Ο Ντέμις έλεγε όλη την ώρα πόσο ανώτερος ήταν ο Ολυμπιακός και ότι παίζει για το καλύτερο ποδόσφαιρο και το πιο δημιουργικό. Δηλαδή, okay. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Είπαν ό,τι ήθελαν όλοι. Απλά ο κόσμος περίμενε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Ειδικά στο πρώτο μισά, τα πρώτα 35 λεπτά που περιμέναμε να ακούσουμε για τον πρωτοπόρο, για τον αίτητο. Αυτό. Ούτε το πρόγραμμα κάνουμε, ούτε τους υποδεικνύουμε τι να κάνουμε. Απλά λέμε, εγώ μεταφέρω τι ένιωσα εγώ προσωπικά. Μπορεί κάποιος να πει, όχι φίλε, εγώ έτσι το θέλω. Να είναι 100% όπως ήταν. Okay, άμα άρεσε αυτό το πράγμα, okay, τι να πω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα από Γερμανία, τι κάνεις. Καλώς τον. Είσαι ο? Είμαι ο Άκης. Έλα ρε Άκη. Από ποιο μέρος, τι μέρος. Από Μίνχεν. Μίνχεν. Έλα Άκη, έλα. Ναι. Σε ακούω. Όπως είπες και εσύ, δεν είμαστε τίποτα. Απλοί θεατές είμαστε. Περιμένουμε απλά κάτι καινούριο να δούμε, κάτι διαφορετικό από όλα τα άλλα που μας έχουν δείξει, μας έχουν φλωμώσει. Βασικά ήθελα να αναφερθώ πρώτα στον κύριο το Ρωσίδη, γιατί την ώρα που τον έβρισε... Βάζεις και το κύριο μπροστά. Ναι, το χαλαλίζεις, το χαραμίζεις. Εθνόσημο και έχει πει και ο αρχηγός, όχι εθνόσημο. Έτσι, περιβραχιώνει ο άνδρεφε. Αρχηγός. Αυτόν που βρίζει σκαιότατα, τον έχει συμπέκτη το Χατζησαΐα στην Εθνική. Έτσι ακριβώς. Και την ώρα που τον βρίζει, φίλε, διαβάζω τα χείλη. Δεν θα τα ακούσω στον αέρα. Λέει, σου... Ναι. Το σπίτι, ναι, σπίτι, το σπίτι, ναι. Μακάκα. Ναι. Ακριβώς αυτά ήτανε. Κύριε Σιμιτζόγλου, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν καλούμε. Επιλεκτική ευαισθησία. Κώστα, εισβολή παραγόντων 4-5 του Ολυμπιακού στο κέντρο του γηπέδου. Τι γίνεται, κύριε Σιμιτζόγλου, πάτε σκύλι και αλέστε. Δεν θα καλέσουμε ούτε σε αυτή την περίπτωση.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, ρε φίλε. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Στη Φυσούνα καθόντουσαν, περιμέναμε τα κινητά, άργησαν δεν επίτηδες, μέσα στο γήπεδο. Άργησαν επίτηδες να βγουν και καλά διαμαρτυρία, ας πούμε. Λες και έκανε κάτι ο διαιτητής στο πρώτο ημίχρονο. Παιδιά, εγώ προσπαθούσα, αυτό, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί όλο αυτό το πέσιμο, γιατί όλο αυτό το πινελίξ, ότι τι έκανε ο διαιτητής. Δηλαδή, ένα γύρισμα που δεν, ήταν, που δεν έδωσε ένα έμεσο. Τι πρέπει να κάνουν οι ομάδες που σφαγιάζονται τόσα χρόνια από αυτούς, ρε παιδιά. Τι πρέπει να κάνουν οι ομάδες οι υπόλοιπες. Και δεν λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ, για όλους. Τι πρέπει να κάνουν δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδιά. Καταλάβω. Τι γίνεται. Απλά και τέλος ήθελα να αναφερθώ σαν θεατής και πάλι, έτσι στην εκπομπή. Εγώ απλά, Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν εσύ είχες μια ομάδα, έχεις ρίξει τα εκατομμύρια και άνοιγες ένα κανάλι, θα έπαιρνες στην εκπομπή σου αυτό που σε είπε πέρσι Χαλίφη? Όχι, μόνο εμένα ρωτάς. Εμένα προσωπικά. Ναι, αν είχες εσύ την ομάδα. Όχι. Το δικό μου σκεπτικό, έτσι. Όχι. Το ότι αυτός τον έκανε αυτό που τον έκραζε υπάλληλό του, ακριβώς. Είναι βέβαια. Πρόσεξε. Όχι, Κώστα. Λέω εγώ. Κώστα, ξέρω που το πας. Όχι, λέω έτσι, εγώ. Όχι. Εμένα, αν με ρωτάς, ευθέως σου απαντάω όχι. Λοιπόν, έτσι. Δεν σκέφτονται όλοι όπως εγώ και εσύ όμως. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είναι. Άνθρωπο, οι άνθρωποι αυτοί που είναι ισχυροί. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι ισχυροί. 100 εκατομμύρια και 100. Σε λέει Χαλίφη σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Και θα σε πάρω εγώ εσένα στην εκπομπή. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Σου ξαναλέω. Και γυρίζεις, προσπαθώ. Και λες, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός παίζει το ωραιότερο ποδόσφαιρο. Παίζει το πιο, το πιο δημιουργικό. Και θεαματικό ποδόσφαιρο, φίλε. Και την ώρα που αρχίζουν οι φάσεις, οι αφισβητούμενες, γυρίζει και λέει, δείχνει τώρα τη φάση τηλεόραση και αυτός από μέσα λέει, εντάξει, εντάξει, φτάνουν οι φάσεις, να δούμε και λίγο μπάλα. Δεν ήθελε να δείξει πρόσεξε, τη και φάση καλεσμένος, του offside. Καλεσμένος ένας άνθρωπος που τον πήγε τον ΠΑΟΚ στα δικαστήρια. Ακριβώς. Μην το ξεχνάτε, όταν με τον Τζιστιακόφ άλλαζαν τα μηνυματάκια, που ήταν όλη μέρα μαζί και θα μπορούσε να το πει ο Τζιστιακόφ προφορικά, αλλά του το έστειλε γραπτό και το είχε στο κινητό του, πήγε στα δικαστήρια τον ΠΑΟΚ αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν. Αυτά. Η φυλακή γλίτωσε. Δεν σκέφτονται όλοι. Δεν σκέφτονται. Ο Μελισανίδης όταν του πλήρωσε τα χρέη. Μπράβο. Μπράβο, όπως το λες. Το γλίτωσε. Είναι αυτός που έλεγε δεν πληρώνω ΦΠΑ εγώ. Εγώ ακριβώς, δεν πληρώνω ΦΠΑ. Βέβαια. Πιστόλι, φίλε. Και όπως είπες, ένα δημοσιογράφο, ρε παιδιά, και τη Βόρεια Ελλάδα. Βάλτε και ένα να τα λέει από εμάς. Εντάξει. Φυσικά. 43 λεπτά Ολυμπιακό. Φυσικά. Πρέπει εντάξει, να υπάρχει και άνθρωπος. Σαν θεατής. Πρέπει να υπάρχει άνθρωπος. Δεν μου άρεσε, ρε φίλε. Σου ξαναλέω πάντως για το σκεπτικό. Το δικό σου και το δικό μου είναι διαφορετικό. Οι άνθρωποι ισχυροί, τι. Πιθανόν να γουστάρει που αυτόν που τον έκραζε, τον έχει τώρα στη δούλεψή του, να περιμένει, φίλε, μία του μηνός να του βάλει τα λεφτά στην τράπεζα. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος. Τον πήρε και τον έκανε υπάλληλό του. Λέω! Τέτοιους ανθρώπους, τρεις πιθαμές, μακριά από το και όπου θέλει ας είναι. Έγινε! Καταλαβαίνω. Χαιρετώ. Έτσι γεια σου, Μόναχο. Γεια σου, Μόναχο. Παιδιά, περισσότερο ασχολούμαστε δηλαδή σήμερα με το Open παρά με τη νίκη του ΠΑΟΚ σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Έχω να πω, σήμερα είναι, έχω να πω ένα χρόνια πολλά, πολύ μεγάλο χρόνια πολλά, σε ένα πολύ ιδιαίτερο κορίτσι. Έτσι, αγαπώ και αυτήν, αγαπώ και τον άντρα της εξαιρετικά, τη Λιάνα. Σήμερα που γιορτάζω θα μου αφιερώσει ένα τραγουδάκι, όποιο θες εσύ, ξέρεις ότι το Λιάνα είναι από τους Τηλιανοί. Δεν το ξέρω, τώρα που το λες, λοιπόν, τώρα που το λες, λοιπόν, να είσαι καλά, ένα από τα εκλεκτά μέλη της παρέας που έχει κάνει τατουάζ ζουμουσού στο χέρι της. Αιώνια αποτύπωση στο δέρμα επάνω, αιώνια αποτύπωση αγάπης και αφοσίωσης στο δικό μας το σκεπτικό, στη δική μας την παρέα. Έτσι. Πάμε. Μη ζαλίζετε την Αναστασία, θα βγαίνετε και θα μιλάτε στον αέρα. Δεν είναι τηλεφωνήτρια για να παίρνει γραμμές να μιλάτε μαζί της. Ό,τι θέλετε εδώ σε εμάς. Υπάρχει ούτε φίλτρο έχουμε, ούτε αναγνώριση, τίποτα. Βγαίνετε και τα λέμε. Μην τη σε ζαλίζετε το κεφάλι, ούτε κάνει διάλογο μαζί σας για τον ΠΑΟΚ ή για τον διαιτητή ή οτιδήποτε, εντάξει. Το λέω επειδή βλέπω τώρα η κοπέλα έχει 7 χέρια και προσπαθεί να τα κάνει όλα. Παράδειγμα, τώρα δεν παίζει χαλή, ας πούμε, επειδή σε ζάλισε ο άλλος. Έλα, καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Πάμε στον μεθ επόμενο, 2310-287-888. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς τον. Ακούγομαι καλά. Έλα, στράτε, έλα. Λοιπόν. Εγώ, Κώστα, θα σου πω το εξής. Θα παρομοιάσω τους δύο διεκδικητές του πρωταθλήματος, διότι από τρεις γίνανε δύο, με τον Usain Bolt και τον Gatman. Ναι. Λοιπόν, ο Usain Bolt... περίμενε. Τρέχουνε στα 100 μέτρα και οι δύο. Ο Gatman ξεκινάνε... με αθλητικό παπούτσι με σκαρπίνι. Κανονικά. Μάλιστα. Είναι ντυμένοι με gear αθλητή. Και τρέχουν τώρα στα 100 μέτρα.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο ένας είναι ο Usain Bolt και ο άλλος είναι ο Κάτμαν. Οπότε αναγκάζονται στο Usain Bolt να φορτώσουν δύο αρνιά στην πλάτη. Να του βάλουν τάφρο και με να τον πάνε, το πάνε και 70 μέτρα πιο πίσω. Και βλέπουν ότι και αυτό δεν φτάνει. Να του δέσουν και τα κορδόνια στα παπούτσια μεταξύ τους. Όχι, όχι. Θα πάνε τον Κάρτμαν, θα τον πάνε 30 μέτρα μπροστά, να τρέξει 70 ο ένας, 150 ο άλλος. Και αυτό δεν φτάνει, γιατί ο άλλος συνεχίζει και είναι μπροστά. Και βάζουν τώρα τον Κάρτμαν πάνω σε βεσπάκι, να πάει με το βεσπάκι. Με το βεσπάκι. Πέφτει όμως με τη βέσπα και ο άλλος συνεχίζει και είναι μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Ακριβώς, η παρομοίωση είναι γλαφυρότατη. Είναι αυτό που είναι γίνεται. Γλαφυρότατη, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή. Στην Ελλάδα του σήμερα, όπου ο Ολυμπιακός είναι η προσωποποίηση του ελληνικού κράτους, όπου ο κάθε άχρηστος έχει θέση στο δημόσιο και ο κάθε αργόσχολος που μπορεί και έχει και δύο γνωστούς παραπάνω και βρίσκει τη θεσούλα του και παίρνει και σε υπουργικό γραφείο, ξέρω εγώ, θέση και μισθό και ιστορίες και το ένα και το άλλο. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Ολυμπιακός. Εκμεταλλεύεται τη δύναμη που έχει και τις σχέσεις που έχει και τον κόσμο που έχει και πιέζει καταστάσεις για να συνεχίσει να είναι στο πρωτάθλημα. Απλά περιμένω αυτούς που μιλούσαν για το χαλίφι, για το νέο χαλίφι, είναι εξαφανισμένοι σήμερα πάλι. Πάλι είναι εξαφανισμένοι. Όχι, πού είναι, δεν είναι καθόλου εξαφανισμένοι, είναι συνειδητά εντοπισμένοι και να ξέρεις ότι αν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα αυτό, θα το πάρει γιατί ο Πρίγκιπς πήρε πέναλτι την πρώτη αγωνιστική Μαϊμού με τον Αστέρα. Εντάξει, να ξέρεις ότι αυτό θα είναι το πρωτάθλημα του Πρίγκιπς, το λέω από τώρα. 10η αγωνιστική έχουμε, εάν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα, θα είναι με 10 βαθμούς να το πάρει, εγώ σου λέω. Θα είναι το πρωτάθλημα Μαϊμού του Πρίγκιπς. Έγινε στράτε! Σε φιλό! Ένα τελευταίο, σε χαιρετώ! Κάνε επίλογο, αδερφέ, σε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, είσαι άκυρος και άκυρος. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να κληρώνεις διήμερο, τριήμερο στις θερμές όταν ο ένας είναι μείον 6 και ο άλλος είναι μείον 12, ρε φίλε. Τέτοιο κρύο. Άρα στις ψυχρές από εδώ και πέρα. Έφυγες! Γεια σου, ρε Στράτο. Γεια σου, ρε Στράτο. Γεια. Πάμε παρακάτω. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο στις γραμμές που έχουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα σήμερα. Έχει γίνει χαμός, δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. Ναι, καλημέρα. Ναι. Τι είναι ο Μαουρισιό? Πεκτάρα, φίλε, κομβικός. Τεμπεσίρι. Πεκτάρα, Κωστή, αλλά και αλήτης. Την έστειλε εκεί που ήταν οι αράχνες. Χαλάει το σπίτι. Ξεράχνεσαι. Αγόρι μου. Έφυγαν, πάει και τέλειωσε. Αγόρι λοιπόν, μου. Κωστή, εχθές είδα ένα κράμα Αθηναϊκής Κυριακής με Sky. Δεν είδα κάτι διαφορετικό. Το μόνο που με πίκρανε δεν με νοιάζουν αυτά που είπε ο Ντέμις, εντάξει το ξέρεις, είναι αυτός που είναι. Ναι. Τον κάνουν ερώτηση όμως, τον Μπέλκα, νομίζω Σπυρόπουλος, και του λέει τι άλλαξε πέρσι με το πρωτάθλημα, με το πρωταθλητή, ή θα αλλάξει φέτος ο πρωταθλητής. Ναι. Έπρεπε να πεις τα ίσια. Και φέτος το πήραμε, και πέρσι το πήραμε. Ναι, ναι. Αυτό περίμενε. Αυτό θες να μου πεις. Ακριβώς. Έπρεπε να πει αυτό που λέει εμείς, ο πρωταθλητής του. Εμείς και πέρσι το πήραμε και μας το κλέψανε. Δεν το είπε. Και όμως το κλέψανε, μπράβο. Okay. Και εγώ, σε όλα όσα είπε, αυτό μόνο θα άλλαζα. Όλα τα άλλα ήταν υποδειγματικός. Εκεί που του είπε, φέτος θα είναι άλλος ο πρωταθλητής, έπρεπε να πει, κύριε, θέλω να σας πω ότι ο πρωταθλητής φέτος θα είναι ο ίδιος με πέρσι. Δηλαδή ο ΠΑΟ. Ο ίδιος με πέρσι, ακριβώς. Αυτό περίπου. Τέλος πάντων, είναι ένα παιδί σεμνό, όπως καταλαβαίνεις, προσέχει τα λόγια του. Όχι, Κωστή, δεν είναι σεμνό. Και εγώ αυτό θα έλεγα, σου λέω. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν είναι σεμνό. Γιατί στο τέλος όταν ήταν να της πει καληνύχτα και τα λοιπά, είπε χαιρετίσματα και να προσέξετε την κοπέλα. Δεν είπε τίποτα άλλο για τους άλλους. Σωστά. Αν το είδες. Έγινε, αλλά το είδα. Λοιπόν, τα είδα όλα. Λοιπόν, Κωστή, και κάτι ακόμα. Γρήγορα, κάνε κάτι. Όχι, κάτι ακόμα πολύ γρήγορο. Ναι. Προστατέψτε την ομάδα, οι προπονητές της και κοίτας, αφήστε επιτέλους. Αυτή είναι η παίκτες μας, αυτή είναι η ομάδα μας. Χρόνια πολλά στη Γιάννα, Γιώνα, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς. Κοριτσάρα. Και βάλε με στις σκληρές της, Κωστή. Δεν ξέρω αν έχεις. Θυμάμαι. Έχεις. Έχω. Ναι, δίνω έχεις. Φαγκρί υπέροχο σήμερα. Δίνω τριήμερο και δίνω και καζίνο. Ωραία. Το θέλω εγώ. Έγινε. Μια φιλιά. Έγινε. Γεια σου, Μανώλη. Bye. Πάμε. Τελευταίες γραμμές. Τελευταία. Δύο. Μία. Δύο. Ναι. Έλα, Κωστή μου. Καλημέρα. Έλα, Βασίλη μου. Έλα. Πάμε. Λοιπόν, χωρίς να σε διακόψω. Μπαμ.
Εγώ θα πω το εξής, θα ξεκινήσω με την ομάδα μου. Το Σάββατο έκανε το καθήκον της. Μπράβο στην Παοκάρα μου, μπράβο στο Λουτσέσκου, μπράβο στα παιδιά του Λουτσέσκου, γιατί κάνανε αυτό που εγώ γουστάρω και κόντρα σε όλα τα συστήματα, κόντρα σε Open, σε ET2 και δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Τότε το γουστάρω περισσότερο, να το θυμάσαι πάρα πολύ καλά αυτό, Κωστή μου. Εγώ θα τους κερδίζω και αυτοί να πανηγυρίζουν, να διαμαρτύρονται, να κάνουν. Εγώ αυτό θέλω, να έχω την πρωτιά στη βαθμολογία και να είμαι αγνός φίλαθλος και όχι να προκαλώ κακό στην ομάδα. Το μόνο που θέλω να δίνω ενέργεια και δύναμη. Κλείνοντας, γιατί ξέρω περιμένουν κι άλλοι, θέλω να πω κι εγώ με τον τελευταίο ότι ο Δημητράκης έπρεπε να είχε πει αυτό που είπε ο Λουτσέσκου, ότι εμείς αγωνιστικά το πρωτάθλημα το πήραμε και πέρσι και φέτος. Ναι. Και έτσι, το ίδιο ισχύει και φέτος. Το παιδάκι, αυτό. Παιδάκι, λόγω ότι είναι παιδάκι, εντάξει, δεν το πήρε, ενώ ο Λουτσέσκου το είπε στη Ρουμανία και ήταν, το πλήρωσε αυτό βέβαια, αλλά είναι άντρας και όχι παιδάκι. Καλή σου μέρα και γεια καλή εβδομάδα. Γεια σου Βασίλη. Σε όλα όσα είπε ο Πέλκας, συμφωνώ, ήταν πολύ μετρημένος, μίλησε ΠΑΟΚ ήταν οι κουβέντες του, μίλησε σαν άνθρωπο με σεβασμό στην ιστορία της ομάδας, με σεβασμό στους μεγαλύτερους. Ναι, εκεί περίμενα μόνο. Όταν του είπε ο Σπυρόπουλος, πιστεύεις ότι φέτος θα είναι άλλος ο πρωταθλητής? 18-19 θα γράψει ΠΑΟΚ. Εκεί εγώ, προσωπικά ρε παιδί μου, θα έλεγα κύριε, λυπάμαι που σας το χαλάω, αλλά ο πρωταθλητής είναι ο ίδιος με πέρσι, δηλαδή ΠΑΟΚ. Εμείς το πήραμε και πέρσι και μας το έκλεψαν. Εμείς θα το πάρουμε και φέτος, ό,τι και να κάνετε. Αυτό θα έλεγα εγώ τώρα, okay. Δεν είμαι Πέλκας και σκέφτομαι έτσι όπως σκέφτομαι. Πάμε τελευταία γραμμή. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνο. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον, ναι. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε. Σύντομα, θερμή παράκληση. Ναι. Σύντομος, θέλω να πω ότι πραγματικά αγανάκτησα με το πάνελ. Ήταν τραγικό το πάνελ. Δεν υπήρχε η φωνή του ΠΑΟΚ. Ας πάνε να βρουν έναν παίκτη του ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Έναν Αποστολίδη, έναν όποιον θέλουν, όχι φυσικά ένα Γούναρη ή έναν Ορφανό. Αυτοί ας πάνε να τους πάνε σε άλλα πάνελ. Όχι, μπορεί να είναι, έχει πάρα πολλούς. Μια φωνή του ΠΑΟΚ, πάρα πολλούς, μόνιμη φωνή. Πάρα πολλούς. Ακριβώς όπως το λες, όχι δημοσιογράφο, γιατί το παίζουν ότι οι παίκτες είναι εκεί. Ας φέρουν λοιπόν ένα παίκτη του ΠΑΟΚ που να υποστηρίζει τη θέση του, γιατί δεν ήταν 50-50, ήταν 100-0. Και είναι τραγικό. Και οι συνεντεύξεις ήταν τραγικές, γιατί ρωτούσαν για να κάνουν ζημιά. Ρώτησε το κουλούρι ο Ξύπνιος, ότι ξέρεις κάτι, εγώ είχα όνειρο να κάνω καριέρα ποδοσφαιρική, ο Ντένις. Ναι. Και θέλω να μου πεις και το δικό σου όνειρο, σε ξένη ομάδα τι ήθελα να πάω και μετά να γυρίσω στην ΑΕΚ. Δηλαδή να κάνει ζημιά ήθελε ο άνθρωπος. Αλλά αυτά όλα είναι επειδή κάποιοι εκεί κάτω στην Αθήνα, δεν είναι θέμα Σαββίδη, είναι εκεί κάτω στην Αθήνα, κάνουν το πρόγραμμα και το πρόγραμμα το κάνουν με τον τρόπο που ξέρουν. Λοιπόν, θα πρέπει να μπει, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μπει μια άλλη εκπομπή, ας κάνουν ό,τι θέλουν, εμένα με ενδιαφέρει τουλάχιστον να υπάρχει φωνή του ΠΑΟΚ. Και τελειώνω, γιατί είναι τραγικό. Ναι. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ που έμπαιναν πέντε παράγοντες μέσα, θα το είχαν και στις ειδήσεις. Φίλε, ένθετα. Ένθετα θα μας είχαν σήμερα. Εδώ, από λοιπόν, το πρωί μέχρι το βράδυ. Εδώ λοιπόν, εδώ, λοιπόν ήταν απλά Κυριακή βραδάκι. Γήπεδο, ναι. Δεν τόλμησε να το πει κανένας. Ότι κάθισαν έξω και έπρεπε ο διαιτητής να σφυρίξει υπέρ της ομάδας που ήταν έξω και δεν έβγαινε ο Ολυμπιακός. Γιατί? Επίτηδες, επίτηδες δεν έμπαιναν μέσα σαν διαμαρτυρία, δεν ξέρω τι να δείξουν τι. Όχι, για να πιέσουν τον ψυχολογικός πόλεμος. Και του διαιτητή και όλων των άλλων. Ψυχολογικός πόλεμος. Ακριβώς. Έγινε φιλάρετέ μου, πρέπει έτσι να πάω καλά. Σε διάλειμμα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι, λοιπόν, επιλογή Αναστασίας, ελεύθερο πρόγραμμα, αφιερωμένο στη Λιάνα, σε όλες τις Τηλιανές, σε όλους τους Στέλιους, τους Στέριους, τους Στεριανές. Μακρόπουλο δεν είχαμε βάλει ποτέ, φίλε. Πολύ καιρό. Πολύ, έπρεπε. Λοιπόν, πάμε γραμμές κατευθείαν. Ό,τι προλάβουμε σήμερα, πήγαμε πίσω, έγινε ένας χαμός. Ξαναλέω τελευταία φορά. Σε λίγο κληρώνουμε ένα φαγκρί. Μη στέλνετε άλλο, όσοι στείλατε για το καζίνο χωρίς κληρώση είστε μέσα. Κληρώνουμε σε λίγο ένα τριήμερο στις Θερμές και ένα υπέροχο φαγκρί. Ψαρούκλα, πεντανόστιμη, διαλεχτή, φρεσκότατη ημέρας από την ψαραγορά Αιγαίων. Καλημέρα σας. Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς το, ναι. Έχεις να με ακούσεις μερικές μέρες, αλλά δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή, είχα και δουλειά. Έλα. Φτύστε μας. Όταν Χρήστο δεν μπορείτε να πιάσετε γραμμή, σημαίνει ότι έχει πολύ κόσμο, ότι μας αγαπάνε, ότι μας το δείχνουν με κάθε τρόπο. Εντάξει.
Πολύ πράγμα, ρε παιδί μου. Τι, ούτε δόξα, ο το θεώ, δόξα το Θεό. Εκεί που στεναχωριέμαι είναι οι πολλές διαφημίσεις που κοιτάμε να τις πετσοκόψουμε όσο μπορούμε. Εντάξει, η κοπέλα και όταν πήρα, μου λέει θα περιμένεις ένα τέταρτο. Θα περιμένω, λέω. Τι να πω. Έλα, γορμό, έλα. Υπομονή μου. Έλα, έλα. Ναι. Σε ακούω. Καταρχήν θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο κουμπάρο μου. Σε είχε πάρει προφή στην Παρασκευή για χρόνια πολλά να πει για τη γυναίκα μου που γιόρταζε. Μπράβο. Να τη χαίρεσαι να την καμαρώνεις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για πες. Καρά στο κουράγιο μου. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά για το Open την εκπομπή, ναι, εγώ έχω να προτείνω κάτι, αν μπορεί να γίνει σταδιακά, ναι, να ανοίξουν ένα παράρτημα, πώς λέμε, R3 στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Κάτι αντίστοιχο να γίνει, να γίνει και ένα ξεχωριστό στούντιο να υπάρχει, ταυτόχρονα στην εκπομπή να βγαίνει ζωντανά, πιθανώς από τη Βόρεια Ελλάδα. Πιθανώς να γίνει. Έτσι. Εντάξει. Ώστε να ακούγεται και η φωνή εδώ πάνω. Όχι μόνο η δική μας εννοείται του ΠΑΟΚ. Αυτό που μπορεί γρήγορα να γίνει, πρόταση κάνουμε εμείς. Ούτε είμαστε εκεί να επιλέξουμε, έτσι, ούτε βιαζόμαστε να τους πάρουμε το κεφάλι. Λέω όμως, μόνιμα ένας παλιός παίκτης με άποψη, με ωραία ελληνικά, με σωστό λόγο, έτσι, μόνιμα ένας ΠΑΟΚτσής εκεί, μόνιμος, επίσης, μόνιμα ένας ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ένας, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να πω ονόματα, ούτε είναι η δουλειά μου να το κάνω αυτό. Αλλά να υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος ή να βγαίνει, αν δεν μπορεί λόγω απόστασης, να βγαίνει μόνιμα ένα παρά, όχι μήνος αρπακολιά, 30 δευτερόλεπτα προσπαθεί να τα πει όλα, όχι, ο άνθρωπος, όχι, όχι, μέσα σε 5 λεπτά τον ηρωνεύονται, τον χλεβάζουν, όχι αυτό, όχι αυτό, με άποψη. Και θα μιλάει ο πρώτος βαθμολογίας. Τώρα, εχθές, αυτό που ενόχλησε πιο πολύ τον κόσμο ήταν που για 35 λεπτά πάλι βλέπαμε αναλύσεις για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή, επειδή ξέρεις γιατί. Γιατί ήταν σωρευμένο όλο αυτό που τόσα χρόνια γίνεται με την Αθλητική Κυριακή. Σου λέει εσύ, εδώ, ο δικός μας άνθρωπος, να το κάνουμε διαφορετικά. Αυτό. Δεν αλλάζει εύκολα αυτή η νοοτροπία εθνική, ξέρεις, εκεί κάτω. Έτσι. Αυτό και αυτό, όπως λέμε, σταδιακά πρέπει να γίνει, να περάσει. Σιγά-σιγά και σε αυτούς, εκεί πέρα. Ναι. Αυτό πιστεύω είναι ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν, που πρέπει να ξεπεραστούν σιγά-σιγά. Έγινε, αδερφέ. Βάλε με στην κλήρωση, Κωστή. Πες μου λίγο, 731. 731, Χρήστος. Έγινε, Χριστάρα. Ευχαριστώ, σε χαιρετώ, καλημέρα. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Πήγε ο τυχερός, παρέλαβε την τηλεόραση. Την τηλεορασάρα που κληρώσαμε, έτσι 43 ίντσες, πήγε, υπάρχει φωτογραφία, τα δίνουμε κανονικά τα δώρα μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι, ευτυχείς, μπορούμε να είμαστε γαλαντόμοι, που η χορηγή μας, απλόχερο, καθένας τι έχει, τηλεοράσεις, ψυγεία, ο Ηλεκτρονέτ, γυαλιά, ο Μανολόπουλος, ψάρι, ο Αιγαίων, τραπέζια, η Λαδόκολα. Λοιπόν, που μπορούμε και δίνουμε τέτοια πράγματα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Κρέατα, τα κρεοπολία μας, ετοιμαστείτε, θα κληρώσουμε 6 γαλοπούλες για τα Χριστούγεννα. Θα γεμίσουμε το τραπέζι 6 οικογενειών με μια υπέροχη γαλοπούλα να γουστάρετε. Τα δύο κρεοπολία και ο Μιχάλης και ο Άγγελος. Καλημέρα, ναι. Έλα, βρε. Καλώς το παιδί. Καλώς το γλυκομήλιτο. Τι έγινε. Καλά, ρε. Αδερφέ, για πες. Εγώ σε πήρα να σου πω να μην βάζεις την κλήρωση. Δεν θέλω ψάρι. Και να ήθελες, δεν ασέβαζα. Για να μην υπολογίσεις, γι' αυτό σε πήρα, γιατί είχες ένα άγχος. Η αλήθεια είναι ότι υπολόγιζα χωρίς εσένα, δεν μπορούσα να κλείσω την εκπομπή. Μαγική διάλογη, ρε. Ρε φίλε, έλεγες τώρα... Όχι φίλε, άσε με, σε παρακαλώ, άσε με να σε βάλω. Έλεγες εσύ, θέλει ψάρι, αυτός δεν θέλει. Αυτός που σε είπα ότι δεν θέλω και ηρέμησες. Ναι, ναι, στην αρχή είπες ότι ήθελες, αλλά μετά αυτοί είπαν ότι εμείς δεν θέλαμε και μετά εμείς είπαμε όχι, όχι, τώρα εμείς θέλουμε. Αυτή την αγωνιστική καθάρισε, φίλε. Ποιος είναι ο αντίπαλός για το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Νομίζω... Επίσης, ο οποίος θα φάει άγριος μπρόξιμο από εδώ και πέρα. Τρώει ήδη. Αντώνη, ναι, τρώει ήδη. Ναι. Είναι εκεί που είναι, στους 6 βαθμούς διαφορά. Ρε, είναι φίλε, επειδή... Ζήσαμε μέρες παράγκα. Μέρες παράγκα, ένδοξης παράγκας. Ναι, ένδοξης. Ρε, με ντου στο διαιτητή, αού... Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Μόνο μια μικρή προτασούλα. Αντώνη, μια μικρή προτασούλα. Επειδή η ΑΕΚ βγήκε εκτός, θυμάσαι πέρσι που είχε βγει εκτός ο Ολυμπιακός, τι έγινε, τι είπε ο Μπαρμπασάβας. Δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Κοιτάξανε να το πάρει η Χάρτινη στο τέλος με όλα αυτά που έγιναν. Φέτος λοιπόν, επειδή η ΑΕΚ είναι εκτός, δεν προλαβαίνει ούτε να την τραβάνε με σκοινιά, έτσι. Τι θα κάνουν, θα κοιτάξουν και οι υπόλοιποι όλοι να μείνει κάτω να το πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό. Έχουμε το νου μας 100% εγρήγορση. Σε όλα. Σε όλα. Δεν θέλω να τους στεναχωρέσω, αλλά φέτος αυτό το πρωτάθλημα δεν έχει
Έχει ξεκινήσει και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Δεν το σταματάει τίποτα, φίλε. Είμαστε πολύ υποψιασμένοι από έτσι. Δεν θα την ξαναπατήσουμε. Είτε το θέλουν είτε όχι. Φυλαγμένοι. Με ρωτάει ένας φίλος, τι εννοείς, λέει, όταν λες υποψιασμένοι. Παράδειγμα, τι εννοώ. Δείχτη παντού, φίλε, σε κάποια μάτς. Παντού, όχι μόνο ένα, δύο, τρία. Παντού. Ότι όταν έρθουν αυτοί, δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν καραγκιόζηλίκια που κάναμε πέρσι. Τίποτα. Και δείχτη παντού. Δείχτη και γιατί μπορεί ένας να παρισφρήσει, ένας αρκεί. Για να ρίξει κάτι. Ναι. Να σου πω κάτι. Και να ρίξει. Εσύ πιστεύεις ότι πέρσι με ξένο διαιτή θα διέκοπτε το παιχνίδι? Όχι βέβαια. Ή δεν θα ξανάβγαινε στο μάτς με την ΑΕΚ. Σοβαρολογείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εχθές θα πήγαιναν καρότσι αν ήταν Σουηδός ή Γερμανός ή Άγγλος. Αντώνη, θα τον πήγαιναν έτσι καρότσι. Να του λένε τα ζώδια. Δηλαδή, με ξένο διαιτητή στην Τούμπα, είναι καθαρισμένοι αυτοί, σαν να βγω και το ξέρουν. Δεν μπορούν να κάνουν καραγκιόζηλίκια. Ούτε να πέσουν κάτω να κάνουν τους νεκρούς, ούτε αουντούστα στο διαιτητή, γιατί και καλά μας αδίκησε. Λοιπόν, γελάω με το είναι μήνυμα του πράγμα. Τάκη που γράφει, πού ξέρεις, λέει, φίλος, τι έλεγε ο Καραπαπάς. Εσύ που τον βλέπεις τον Καραπαπά και τον Μοντεστό, πιστεύεις του λέγανε, ποιος θα αποχωρήσει από το Next Top Model. Ποια θα βγει νικήτρια στο My Style Rocks, σοβαρολογείς τώρα, θες να κάνουμε τέτοιο διάλογο? Με 20 χρόνια παράγκα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, τώρα. Περιμένεις να σου πω τι. 20 χρόνια παράγκα είχαμε φάει στα μούτρα. Θυμάσαι και θυμάμαι πολύ καλό το τι γινόταν, ρε Κωστή. Έγινε, Αντουάν. Πρέπει να φύγω, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Πόσες τελευταίες έχουμε, δύο γραμμές. Τρεις. Πάμε. Πολύ σύντομα. Καλημέρα σας. Ναι. Τον προγιούτρο, αδέρφια. Έλα, Γκόραν. Έλα, αγοράκι μου. Σύντομα. Ζήτημα, βέλε και τρενούτια. Έτσι. Λοιπόν, ζούμε καταρχήν θέλω να πω καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους. Και να σου πω ότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαστε μαζί στο καζίνο, οπότε δίνεις τη διπλή μου, τη βάζεις και αυτή από 5 να γίνουν 6, αν μπορείς. Αγόρι μου. Να δώσουμε σε φίλο που θέλει Μπράβο. Να πάει, γιατί εγώ δεν θα μπορέσω. Θα δώσω και αύριο. Θα είμαι εκτός Θεσσαλονίκης. Θα λοιπόν, δώσω. Επίσης. 117 με βάζει για το φαγκρί, αν θέλει ο Θεός. Λοιπόν, και πήρα να επιβεβαιώσω τον κανόνα της κουμπάρας. Το Σάββατο, ρε φίλε, ήμουν σε μία βάφτιση. Με καταστρέφεις! Η κουμπάρα 10 φορές! Ρε φίλε, δεν υπάρχει! Γελούσα σε όλη την ώρα της βάφτισης, γιατί θυμόμουν όλα αυτά που την λέμε. Ανάλυση. Φίλε, η εκπομπή έχει ήθος, είναι διαβασμένη. Κάτσε κάτω από την μπάρα, πάρε μάτι την κουμπάρα. Δεν υπάρχει, σας λέω, 10 φορές πάνω η νονά από τη μαμά έτσι, με έτσι. Κόμωση εκπληκτική, έτσι, σαν να ήταν αυτή ρε, να η κλέψει, οποία παντρευόταν. Πρόσεξε, σαν να ήταν αυτή η οποία παντρευόταν, είχε έτσι. Τέτοια κόμωση. Έτσι. Να κλέψει, και ένα κορμί, ένα φόρεμα, ένα δηλαδή, τρέλα. Υπέροχο πλάσμα, να είναι γερή, τρέλα. Να είναι καλοφωτισμένη, να είναι πάντα έτσι. Άξια. Πάντα άξια. Και να βαφτίζει συνέχεια και να μας καλεί. Και βαφτιστήρι της γίνομαι. Ηλιά, γεια σας Αποστόλη. Γεια. Χαίρομαι που δικαιώνεται την εκπομπή. Στα μη αθλητικά θέματα. Εκεί που με στοργή, προδέρμ, φροντίδα, σκύβουμε με ευλάβεια πάνω από τέτοια θέματα και τα αναλύουμε. Όσο μας επιτρέπει. Έτσι το πρώτο μισάωρο. Πάμε τελευταία γραμμή. Δύο τελευταίες. Μπαμ, έλα. Ναι, λακωνικός. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς στη Νέα Υόρκη. Αγόρι μου. Έλα, Ανδρέα. Παοκάρα, σύντομα. Θέλω να σας πω κάτι, όχι σύντομα. Είναι κάτι έγινε. Ένας δημοσιογράφος, ένας Φιλιππόπουλος, πώς το λένε, κάτι, μια αδερφή, βγήκε το Σαββάτο. Όχι. Ανδρέα μου, όχι. Όχι έτσι. Έτσι όχι. Τέτοιο ύφος όχι. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω. Είσαι από τους πιο πιστούς και από τους πιο μακρινούς. Όχι έτσι. Όχι. Πάμε τελευταία γραμμή. Θέλω να μιλάτε με συγκεκριμένο τρόπο εδώ. Έτσι, μπορείς να τον περάσεις πριονοκορδέλα χωρίς να πεις μια αδερφή. Έτσι, πάμε, καλημέρα. Μπορούσε να πει μια αρχοντοκουράδα. Κοίταξε, και πάλι δύσκολο μου βάζεις, να ξέρεις. Καλά, εντάξει. Έλα, πάμε εντάξει. Να κλείσεις εσύ. Θέλω να μπορείτε να λέτε, να καταλαβαίνετε το ύφος, ρε παιδιά. Μπορούμε τον άλλον να τον κάνουμε δαντέλα. Να μην έλεγε το επίθετο. Να μην έλεγε το επίθετο και να έλεγε απλά μια αρχοντοκουράδα. Πάμε. Και εκεί και εσύ λοιπόν, σκηνοβατής. Έλα. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, Κωστή, όσον αφορά τη συμπεριφορά αυτών κάτω, έχει να κάνει με την έπαρση και την αλαζονία ετών
Συσσωρευμένων. Ατελείωτων ετών. 20 ετίες. Συσσωρευμένης αλαζόνας. Τι 20 ετίες, δε. Αυτό τώρα, άμα το ψάξουμε, ας το πούμε ιστορικά, ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια, ας το πούμε, αυτή η αλαζονία τους, όταν ήταν από τότε η πόλη των Αθηνών και όλες οι άλλες ήταν οι πόλεις χωριουδάκια για τα δικά τους τα δεδομένα, και πάει ούτω καθεξής. Αυτό το πράγμα έχει πολύ βαθιά τις ρίζες τους. Και δεν σας κάνει εντύπωση όλους πως όλοι πλην, ας πούμε, από εμάς που είμαστε ΠΑΟΚ, όλοι πως έχουν μία τάση προς αυτούς, κοινώς δηλαδή επιθυμούν έναν διαχρονικό βιαστή πάνω από το κεφάλι τους, πάνω από το κορμί τους, και όχι κάτι καινούριο. Και δες πόσο πολύ μοιάζει η κοστή με το ό,τι συμβαίνει και στην πολιτική. Παντού, οι πρακτικές είναι οι ίδιες. Παντού. Οι πρακτικές είναι οι ίδιες. Προτιμούν 2-3 οικογένειες να κάνουν κουμάντο την Ελλάδα. Όποιος και να κυβερνάει, έτσι. Όποιος και να κυβερνάει, αρκεί να είναι του συναυτιού τους από εκεί πέρα κάτω. Έχει πολύ βάση αυτό που σου λέω, Κώστη. Δηλαδή, έχει προέκταση και σε κοινωνικά θέματα. Απλά, επειδή οι πρακτικές είναι οι ίδιες και στον αθλητισμό, και μια και μιλάμε για το ποδόσφαιρο, το ίδιο ακριβώς έχει να κάνει και με την πολιτική. Και αν εμφανιστεί κάτι καινούριο που δεν έχει σχέση με αυτό. Χαλάει την πιάτσα και θα κοιτάξουν να το αποδομήσουν μέσω του χλεβασμού, μέσω της πύλωσης, μέσω των όποιων πρακτικών και τακτικών έχουν εφεύρει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό ακριβώς επιχειρούν και με την ομάδα μας αυτή τη στιγμή. Έγινε, αδερφέ μου, πρέπει να φύγω. Βάλε τελεία, σε παρακαλώ. Βάλε με 5.38 Τάσος. Έγινε, Τάσε. Σε φιλώ. Λοιπόν, κλείνουμε. Όχι άλλες γραμμές. Ήδη έχουμε μπει στην άλλη ώρα. Αναστασία μου, δώσε μου δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 62. 63. Το 10 και το 30. Όσοι στείλατε και γράψετε καζίνο, έχετε διπλή πρόσκληση για την Πέμπτη. Και είναι και παραπάνω, δεν πειράζει. Πάμε να δώσουμε την ψαρούκλα, το φαγκρί. Λοιπόν, 6944-091, Αραμπατζή Σωτηρία. Φαγκρί, καλημέρα παλικάρια. Καλώς το κορίτσι, κέρδισες μια υπέροχη ψαρούκλα από την Ψαραγορά Αιγαίων. Θα βγούμε να σε πάρουμε τηλέφωνο, να σου εξηγήσουμε πώς θα πας, θα το στείλουμε και το όνομά σου. Πάω να δώσω και τις θερμές. Δεν πρόλαβα να διαβάσω μηνύματα σήμερα με τις γραμμές, παιδιά. Θερμές κερδίζει ο 69. Κάτσε λίγο, εδώ είμαστε. 6974 σε 994. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δουζούμου σου λέμε. Πρώτος ως το τέλος ο αετός. Βάλαμε για θερμές κοστί. Δεν έχει τηλεονοματεπώνυμο. Βγαίνουμε και σε παίρνουμε τηλέφωνο. Σε 994. Αυτά. Πάω Κότο. Χορηγία. Δεύτερης ώρας. Ασφάλεια αυτοκινήτου. 2.11.93.5 πεντάρια. Αδέρφια Τσαντεκίδη. Κορυφαία αυτοκίνητα. Ανεβαίνοντας στον δρόμο Γιωρόκαστρο απέναντι από τον Τζάμπο. Εκεί θα πάτε. Εκεί θα δείτε αυτό που θέλετε. Και βέβαια. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Παραδίδουμε σκυτάλι στην Τρόικα που έρχεται. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Θα ανεβάσουμε τις εκπομπές και τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα στο zoomusu.gr. Ευχαριστώ την Αναστασία που στάθηκε κολόνα δωρικού ρυθμού. Σας συλλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, 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 bye.